Δύο μέρες σας άφησα, τα κάρτα ήταν κάτω. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ δεν. Ο ένα τον κόλλησε εσύ χωρίς να σε άρρωστη. Πώς γίνεται αυτό, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχει σημασία. Άμα κολλήσω, την πληρώσατε και οι δύο. Κοίτα, αν κολλήσει αυτό που θα μπορούσα να έχω, αλλά δεν έχω, θα ήσουν δύσκολα. Αλλά δεν το έχω. Παγισιό, έτσι. Να προσέξει, αγάπη μου, πια άτομα πηγαίνει για καφέ. Όταν του το να προσέχεις. Το μήνυμα προχθές μου στο διάλειμμα. Ναι. Με κοίταξε για δύο λεπτά έτσι. Τι είχε η φίλη σου? Το ήταν έναν ή ένα. Τι είναι αυτό, είναι αυτό το καινούργιο που λένε τώρα, το ήταν έναν ή ένα που έχουν πεθάνει 30 άτομα, πόσα άτομα από αυτό. Εγώ θα κλαίω στο γάμο. Στο γάμο. Στο γάμο. Από πάνω. Εν τω μεταξύ, για να καταλάβει ο κόσμος είναι ο Στέργιος αριστερά, λίγο πιο δίπλα εγώ και ο Σταύρος είναι σε απόσταση. Στο στούντιο 2. Ναι. Στο 2-2, ναι. Θες να πούμε και έξω, τι φάση. Καλή φάση, πήγε να πάω στον Νικολίπτη. Να πάω στον Νικολίπτη. Τέλος πάντων, θα κάνω μια απολύμανση εδώ μετά. Αν και έχω κάνει τεχνικό, εγώ έδωσα τα 10 ευρώ σε αντίθεση με άλλους που. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει και αυτό. Ότι χρειάζεται να κάνω αντικρυπτικό. Αν είχες δύο μέτρα φαρμακοποιούς θηλυκούς στα 6 μέτρα, θα ήξερες. Δεν θέλω να μου κάνεις το εμβόλιο. Θα ήξερες. Πάω στήλο με εκεί. Μα σταυρό το έχεις κάνει, όχι θέλω να το ξανακάνω. 30 εμβόλια έχω κάνει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να έχω για έμπολα, για ό,τι θέλεις. Τέλος πάντων. Είναι η εκπομπή του Πάου 24, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις μέχρι την επόμενη, η οποία επόμενη κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος σε μεγάλο βαθμό. Αν βγει άσος ή χ. Διασκέδασα χθες, είναι η αλήθεια. Ναι. Για μίλα μας λίγο γι' αυτό. Ναι, διασκέδασα. Έλεγα να βάλω λίγο μπίζα στο Λουτσέσκο. Λίγο. Φίλοι, είναι πύραυλος. Εν τω μεταξύ, κατάλαβε την ερώτησή σου. Μιλάει ελληνικά κανονικά. Δεν χρειάζεται καν να μεταφράζει. Μόνο Λουτσέσκο και Κοντζάρεβα, χρόνια πολλά, μαράκι, γενέθλια σήμερα. Εγώ τη βρήκα στο Instagram, ξέρεις. Θα σου το δείξω να την ακολουθήσεις. Αγάπη, μερικά πράγματα στη ζωή. Την έχεις ακολουθήσει ήδη. Μερικά πράγματα στη ζωή. Πάμε παρακάτω, ναι. Ωραία. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι. Εντάξει, διαβάζω τους γελίους. Γιατί μιλάμε για γελίους πλέον. Όχι πλέον, παραδοσιακά ήταν, απλά τώρα εκτίθεται περισσότερο, που γράφουν για την πρόταση της Γαλατασαράι, όπου διάβασα έναν συνάδελφο που δεν του έχω και δεν του έξεσαι και από αγάπη, τους αγαπημένους μου, ότι έχει υπογράψει ούτε 5 ετών κλειστό πρόσφατα. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, δεν το κοίταξα μετά. Και εγώ το διάβασα αυτό που λες. Να ενημερώσω τον κόσμο ότι μιλάμε για ένα δημοσίευμα site συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη, που έγραψε ότι ο Λουτσέσκου το καθοκαίρι συμφώνησε με την Καλατά. Ναι. Και το θέμα ποιο είναι, ότι το ουκρανικό τηλεοπτικό κανάλι που υποτίθεται ότι είπε την είδηση. Δεν είπε ποτέ καμία είδηση. Έχει site το κανάλι αυτό. Και δεν υπάρχει είδηση στο κανάλι. Ναι. Ναι. Την πήρε μόνο, τα τσακάλια. Ο γνωστός net surfer Μανώλης Γαβαθιώτης. Αυτός υπάρχει που υπογράφει ο Χάρης Παπαγεωργίου. Ένα μπάσκετ στον Άρη δεν έπαιζε αυτός. Αυτός είναι. Δεν ξέρω, υπάρχει σαν συνάδελφος. Νομίζω όχι. Κάνει μια αναζήτηση. Θα μου βγάλει τον μπασκετμπολίστα. Όχι. Θα το ψάξουμε. Για να καταλάβει ο κόσμος, βγήκε αυτό το δημοσίευμα στις 8:30 περίπου. Να παίζονταν το παιχνίδι. Ναι. Και το είχαν και αποκλειστικό και όλες με μεγάλη φωτογραφία. Βόμβα στον ΠΑΟΚ. Φεύγει ο Λουτσέσκου το καλοκαίρι. Προφορική συμφωνία. Το προξενείο το έχει κάνει ο πατέρας του. Βέβαια, και φωτογραφία με ναι, κανονικά και πληροφορίες μέσα και τα πάντα. Στο μεταξύ, με βάση τη φωτογραφία, το δουλεύαν κανένα δύο ώρο. Ναι. Η φωτογραφία είναι υπέροχη. Μα, μα και με βάση το σενάριο και τις πληροφορίες που είχαν μέσα, αφού τα είχαν όλα. Και σύμφωνα με τους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί, μια γενικότερη έννοια. Εύκολα. Ουκρανοί. Ναι. Αυτό βγαίνει από τις πηγές μας στην Ουκρανία. Ξέρω, μπορείς και με σχολή δημοσιογραφίας, να βγούμε κάποια σούπερ σχολή. Να ανεβάσουμε και εμείς αύριο στο 24 κανένα θέμα. Ότι ο Μαρτίνς πάει στην Navy Army στο Πακιστάν. Όχι, είναι Πορτογαλία. Το πιο εύκολο. Όχι, πιο καλά να πάει στο Πακιστάν. Βραζιλία. Όχι, θα πάμε Πορτογαλία, αλλά πακιστανικές πηγές. Πιο ωραίο αυτό. Το ότι μου στέλνει ο οργανισμός, ο τουριστικός οργανισμός Θεσσαλονίκης, συνεχώς mail. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, έλεος. Θα το σκεφτόμουν εγώ λίγο. Ναι. Αν μου συνέβαινε. Ναι, σε μέρες που δεν είμαι τουρίστας. Δεν σε παρακολουθούν να ξέρουν τι κάνεις. Ναι, όχι, είναι υποκριτικό. Διάβαζα νωρίτερα μια είδηση στο Sport DNA, λίγο νομίζω πρέπει να τη μοιραστώ μαζί σας και με τον κόσμο. Με τον Φανταρό. Όχι. Ζωντοχύρα στη Ρόδο, το διάβασες. Δηλαδή, τον έφαγε δηλαδή με την καλογία. Έφαγε από ομογενή, ο οποίος ζει στο Καμερούν.
Δηλαδή Καμερουνέζος Έλληνας ομογενής, αλλά είναι στο Καμερούν ο άνθρωπος. Λάζο Καμερουνέζος. Λάζο Καμερουνέζος. Εντάξει, τον έφαγε 36.400 ευρώ, ναι, γιατί του είπε ότι έχω καρκίνο στο στήθος. Ναι. Τα έδωσε τα λεφτά ο Έλληνο-Καμερουνέζος. Ο Λάζο Καμερουνέζος. Και τα έκανε η ζωντοχύρα από τη Ρόδο, πλαστική στήθους. Λογικό. Και ένα αυτοκίνητα, γιατί περίπτωσε κάποια λεφτά. Είναι 3.000 και κάνει άντε και να είναι καλή δουλειά, πάει 5. Ναι. Δηλαδή βυζιά βάζω κεφάλι. Τα έδωσε τα 36 χιλιάρικα ο Λάζο Καμερουνέζος. Έχω μια φίλη που προβληματίζεται γιατί είχε 1,5 χιλιάρικο. Λέω βάλ το ένα. Αν μαζέψεις βάλε και τα άλλο μετά. Δηλαδή σου περισσεύουν, δηλαδή... σου περισσεύουν ρε φίλε 36 χιλιάρικα. Δώσε στον πάσο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, πάω καλά. Είπε ο άνθρωπος τώρα για να το σοβαρέψουμε, θεωρούσε ότι είχε κάτι σοβαρό η κυρία ζωντοχύρα. Ωραία. Ήταν και ζωντοχύρα, αχ, το παλικάρι μου, το έχασα, τον έφαγε η ίδια στο μεταξύ, ξεκάθαρα. Δηλαδή. Ναι, δεν υπάρχει. Όχι, ζωντοχύρα είναι όταν είναι χωρισμένη. Ναι, να σου αποκαλύψω κι αυτό. Να σου αποκαλύψω κι αυτό. Ζει ο άνθρωπος. Χείρα να το πεθαίνει ο άλλος. Ζωντοχύρα είναι ζει. Α, δεν ζει αυτή και ψόφισε τον άλλο. Α, όχι. Εντάξει, δεν τα ξέρω αυτά τα. Δεν τα ξέρω. Είναι η χείρα και η ζωντοχύρα. Ενημερωνόμαστε τον Ραφαήλ ότι. Πάω Παναθηναϊκός στους 8 του κυπέλου Ελλάδος στο βόλεϊ. Ένα παιχνίδι να υποθέσω. Ναι. Δεν το είπε το πείμα Παναθηναϊκού. Και πάμε παρακάτω. Το Final Four έχει πάλι. Όχι που θα γίνει. Στα νησιά Παππού να το κάνουν αυτή τη φορά. Τέλος πάντων, η ζωντοχύρα λοιπόν, δηλαδή που ζει ο άνθρωπος που δεν πέθανε. Απλά είναι χωρισμένη, ναι. Ναι, βρήκε έναν στο Καμερούν, εδώ πέρα απολύμουμε τα εύσημα. Βρήκε να δαγκώσει έναν στο Καμερούν. Δηλαδή πρέπει να είναι η πρώτη δάγκα Καμερούν, ξεκάθαρα ψηφοφόρος Πασόκ, η κυρία. Δηλαδή πρέπει να έχει δουλέψει με μεγάλες προσωπικότητες της χώρας. Πιστεύω αν στείλει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ στο Καμερούν για παίκτη, δεν τα καταφέρουν. Τι να καταφέρουν, να φτάσουν στο Καμερούν. Να φτάσουν και να βρουν παίκτη του Καμερούν. Η κυρία τα κατάφερε. Και ναι, βρήκε η κυρία εδώ, ο Καμερουνέζος. Είναι ένα υποψήφιο στέλεχος, φίλε. Δηλαδή, αν κοιτάς λίγο μπροστά, τώρα θα τσεκάρεις, κάνεις ένα scouting report. Κάνει αυτή. Τέλος πάντων, αφού πεθάναμε τον άνθρωπο της Αντοχήρας. Ο οποίος τα γελάει από μια άκρη, φαντάζομαι. Με τον Καμερουνέζο. Ναι, τέλος ο Καμερουνέζος. Εισιτήρια, Γιώκ. Εισιτήρια, τέλος. Σε δύο ώρες. Εμείς όμως τέτοιο. Εμείς όμως δίνουμε μία διπλή πρόσκληση από τη Στοίχημαν. Φίλοι μας. Για τους ακροατές του ΠΑΟΚ 24, ούτε διαγωνισμούς ούτε τίποτα. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο. Στο 54526 στέλνετε το μήνυμα. Κλήρωση λίγο πριν τις 2. Μία διπλή πρόσκληση προσφορά τη Στοίχημαν. Είσαι Πακούρη. Όχι εσύ. Κάνω τώρα ένα σενάριο. Ναι, ναι. Είσαι Πακούρη. Ωραία. Δεν υπάρχει σάλιο. Δεν παρακαλάς να κερδίσεις την Στοίχημαν για να πεις στον κουμενάκι που θέλει να πάει στο κήπεδο, γιατί και οι γυναίκες θέλουν να πάει στο κήπεδο πλέον. Αγάπη μου, σου καβάντζωσα ένα εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν τρως. Θεωρώ ότι αν είσαι Μπακούρη Σταύρο και βγεις στη γύρα με μια διπλή πρόσκληση από τη Στοίχημαν, έχεις τουλάχιστον. Από τη Στοίχημαν, δηλαδή, άμα είναι. Από το... Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Έχεις τουλάχιστον 7 προτάσεις στο επόμενο μισάωρο. Χρησιμοποιείς τον αριθμό του ψεύτη. Ας το κάνουμε 8. 8. 8 προτάσεις. Το κερδίζει ο άνθρωπος αυτό το, ναι, το διπλό εισιτήριο. Ναι. Και γράφει στο Facebook. Έχω ένα διπλό εισιτήριο. Ναι. Δεν ποια έχω σύντροφο. Ποια το δίνει. Πόσα μηνύματα θα έχει. 20. Κοίτα, επειδή έχω δουλέψει εγώ σε εποχές που ήμουν μόνος, το κομμάτι τι μαγείρεψα, φωτογραφία. Το έχει κόψει αυτό. Πάνω σε θερμοσυσσωρευτή. Τι ωραία εποχή εκείνη. Εκείνη, δηλαδή ήταν. Θα σου πω εγώ φωτογραφία με θερμοσυσσωρευτή, πάνω ότι είχε και ζέστη και τα χειμώνα. Χειμώνα το δουλεύουμε αυτό. Ωραία. Ναι, είχε 30 μηνύματα από κάτω. Πότε θα μαγειρέψει εμένα. Εντάξει. Το έχει κόψει αυτό, το μαγειρικό. Το ξέρει Λία. Το κατάλαβε. Να ξέρετε, πουλάει πάντως, παιδιά, για όσοι ναι. Δεν έχετε τέρι, σύντροφο, ναι. Γυναίκα. Δεν θεωρούμε ότι σας στείλετε μήνυμα, είστε μπακούριδες. Προφανώς και θα είστε κάποιοι οποίοι έχετε κάποιες επιτυχίες σε αυτό το πράγμα. Στο παιχνίδι γενικότερα. Αλλά γενικά είναι ένα κίνητρο για το μέσο μπακούρι να βγάλει γκομενάκι το γεγονός ότι θα έχει ένα επιπλέον εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Φίλε, 7-7-7, κάνει ένα κόπο λίγο να στείλεις και το ονοματεπώνυμό σου. Και επίσης, αν στείλει και παραπάνω. Φαντάζομαι ότι ο Κώστας Μπακούρης και γι' αυτό να πιστεύει. Αν στείλει κάποιος Μπακούρης, θα πάρει ένα έξτρα, θα βρούμε τον τρόπο.
Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τον τρόπο τέτοιο. Όχι, ε. Δεν μπορούμε, όχι. Και αν στείλετε από παραπάνω από ένα μήνυμα, έχετε και περισσότερες πιθανότητες. Γιατί είναι... Μπράβο, ρε αγάπη. Τσακάλι, ρε φίλε, μπράβο. Έτσι κάνουμε πρωταθλητισμό. Δίνουμε την. Όπως έγραψε ένας συνάδελφος, νομίζω. Όχι. Όπως δήλωσε ένας, ναι. Ο Αναστόπουλος. Τι δήλωσε? Ο Πάκο Ολυμπιακός κρίνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, φίλε, τέτοιο βαθύ στόχαστο. Είναι όπως αυτό που λένε ότι ο προπονητής ζήτησε από τους παίκτες τη νίκη. Ναι. Εγώ ξεστή, θέλω να κάνω ένα σύριαλ. Ναι. Να συμφέρει ακριβώς το αντίθετο. Που να λέει προπονητής, χάστε. Ναι. Όχι γενικά μόνο αυτό. Αποκλειστείτε. Ναι. Ότι. Γιατί προπονείσαι έντονα. Καταρχήν η σιδρότα. Είναι δυνατόν. Εμένα μου αρέσουν τα άλλα. Οι αποκαλύψεις των αδέρφων που είναι μέσα στα αποδυτήρια ουσιαστικά και ξέρουν τα πάντα. Ανεξάρτητα από ότι ξέρουν που πέφτει μεσήμβρια. Ομιλία την επόμενη μέρα συνήθως. Λουτσέσκου ή βάλω με τι προπονήθειε. Αφήνουμε το χτεσινό παιχνίδι στην άκρη. Όχι, εγώ θέλω να το κλείσω μυαλό σα. Να μην το ξεχνάτε. Θα κρατήσουμε ένα επίπεδο. Ενοχληθήκαμε από τις αρχές για να μην. Προχθές που υπήρχε δημοσίευμα αποκάλυψη, θα πάρει ο ΠΑΟΚ παίκτη το καλοκαίρι. Άλλο κι αυτό. Το πιστεύεις αυτό. Άλλο κι αυτό. Ήταν το καινούργιο ένθετο εφημερίδες, κάνει άνοιγμα στη Θεσσαλονίκη. Θα πάρει παίκτη, φίλε. Άπατο. Θα πάρει το εγχείρημα. Τέλος πάντων. Θα πάρει παίκτη το καλοκαίρι. Να πει ότι θα πάρει στο μπάσκετ. Είναι μια είδηση. Στο ποδόσφαιρο ότι θα πάρει παίκτη. Θα πάρει παίκτη το καλοκαίρι. Φίλε, πρέπει να άλλαξε όλη την, τέτοια, την υποδομή της εφημερίδας, πωλήσεις και τα συναφή όλα. Τι γίνεται. Τι ζούμε. Θα μας πει ο Σταύρος μετά το διάλειμμα πώς πέρασε στη Νέα Σμύρνη, πώς είδε τα πράγματα, πώς είδε τα καινούργια παιδιά μας. Γελάω γιατί έχουν φάει ένα σκάλωμα όλοι και βρίζουν τον Παυρίδη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Στο Άκα πήρε και τον Παυρίδη. Χθες πήρε και τον Παυρίδη. Δεν μιλάει ο καημένος, αλλά επειδή το ξέρω, μέσα του πρέπει να βράζει. Ναι, άμα έβλεπες πώς κοιτούσε στο ΆΚΑ, είχε ένα βλέμμα το παγωμένο που σε εκνευρίζει και λίγο παραπάνω, βέβαια. Αυτό. Όταν ήταν τόσο ψύχρεμος και εσύ εκείνη την ώρα, ήταν στη γωνία, δεν μιλούσε, του κοιτούσε και όλοι ήταν πάνω του. Όλοι. Δηλαδή, στόχημα αυτόν για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο, δεν. Επειδή είναι ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ο λόγο. Ναι, τον είδαν εκεί, τρελάθηκαν. Πότε θα γίνει για ένα γιάχμα όμως και θα γίνει μόνο κάτω. Αυτό ήταν έξω. Ξέρω ότι ήταν έξω. Κανονικά. Του είπα να μπει στο μπουθ και δεν μπήκε. Ναι. Ήταν, έμενε εκεί. Εντάξει, μετά από λίγη ώρα. Να μας πει ο Σταύρος πώς είδε το παιδί αυτό, τον αναπληρωματικό τον Ολιβέιρα, που ήρθε να γεμίσει το ρόστερ. Συμπαθητικός. Θα σας πω μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Ναι. Γενικά πάντως, κλείνουμε το κεφάλαιο το χθεσινό. Θα το αναλύσουμε λίγο στο δεύτερο ημίωρο. Μπαίνουμε σε μια φάση ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ ψύχρωμα. Να ξέρετε, επειδή βλέπω πολύ, δείτε τι έγραψε αυτός. Παιδιά, ο αδύναμος είναι αυτός που σκούζει. Εμείς τη δουλειά μας. Αυτοί αυτά που γράφουν, πραγματικά πρέπει να περνάνε από ένα καθένα και να λένε «Πω, πω, τι σκέφτηκες, φτούσου να μην σε ματιά σου». Μιλάμε για ιδέα τώρα, εντάξει. Δεν είναι να τους παίρνεις σοβαρά. Δεν είναι να πέφτουν στο επίπεδο τους. Εμείς τώρα είμαστε η όπερα της Βιέννης και αυτή είναι ο Σκορπιός. Όχι, δεν είναι ο Σκορπιός. Ο Ζυγός. Ναι, Ζυγός, ναι. Ζυγός. Ο Ζυγός. Έχει πάει Ζυγό. Όχι. Έχω παραγγείλει μια φορά ποτό και δεν έχει παγάκια. Ναι. Ωραία. Σοκαριστικό. Του λέω τον σερβιτόρ, του λέω βάλε κανένα παγάκι. Έχει. Πού έχει, λέω. Δεν έχει. Και φέρνει παγάκια, συμπληρώνω και μέχρι να κάτσει κάτω. Ωραία, έχει λιώσει. Πού ήταν αυτό. Δεν ξέρει το Ζυγό. Όχι. Φύγε. Φύγε. Δούλευε πολύ σαν Γιονάρα Σταύρο, ε. Μόνο εδώ αποκλειστικά η κλήρωση του κυπέλου βόλεϊ. Γιώργος Ματζιούκης. Χαίρετε. Πού είσαι, ρε Γιώργη, είπε να μα κατανιάσει να πάμε μόνο στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Ξέρει ότι δεν είσαι και γουρλίδε. Για λέγε. Λοιπόν, έγινε η κλήρωση. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό. Ε, το πετύχα. Ναι. Άρε, φίλε. Για λέγε. Δεν τα είπατε. Όχι, μόνο τον ΠΑΟΚ είπαμε. Ροδίο Ναύλη Ηρακλή. Ε! Η ομάδα της Ρόδου από Α2 Ροδίων που πέρασε ναυτής. Στους 8 Ροδίων Άθλησης. Ροδίων Άθλησης. Ναύτης. Το κακό είναι ότι, ότι υπάρχει ταξίδι στη Ρόδο για τον Ηρακλή. Ρόδο. Για τα οικονομικά. Τι φορά είναι αυτή. Ροζ με λουλουδάκια πάνω. Εθνικός Αλεξανδρούπολης Ολυμπιακός. Ναι. Και Πήγασος Πολύχνης.
Είδε η μεγάλη Πολύχνη στου 8 του κυπέλου. Στου Πολύχνη. Και αυτοί, μα δεν κάνουν ένα σήμα με κέρατο, δεν μπορούν. Για λέγε. πήγα στου Πολύχνη με Φίνη Κασίρου. Εάν λήξουν τα αποτελέσματα φυσιολογικά, στην Ιερά Πέτρα θα έχουμε Ηρακλή ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ολυμπιακό Φίνη Κασίρου, συγγνώμη. Στη Ρόδο θα γίνει το Final Four. Ιερά Πέτρα. Στη Ρόδο έγινε πέρυσι. Έχω πάει Ιερά Πέτρα, φίλε. Είναι πολύ ωραία. Δεν στο έλεγα προχθές, ετοιμάσου να πάμε Ιερά Πέτρα. Έχω και μια φίλη με ξενοδοχεία εκεί. Θυμάσαι που το έλεγα. Και μου λες ότι είναι καμιά ώρα από το Ηράκλειο. Για μαθητές παραπάνω. Κοίταξε, θα είναι Ηρακλής ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Φίνη Κασίρου. Εντάξει, όλοι οι οπαδοί μεταξύ τους. Άντε, ο Φίνη Κασίρου, άστονα. Οι υπόλοιποι όλο και κάτι θα θέλουν, δεν θα θέλουν. Δεν το συζητάμε. Ωραία. Ραντεβού λοιπόν στα λιοντά. Όχι, η Ιερά Πέτρα έχει μια πλατεία εκεί, έτσι είναι ωραίο. Εντάξει. Είναι νοκάουτ, να πούμε, είναι νοκάουτ. Mm. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ εδώ στάθηκε τυχερός, γιατί θα μπορούσε να ήταν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Ηρακλής στάθηκε άτυχος, γιατί θα μπορούσε να ήταν εδώ και να μην τρέχει στη Ρόδο. Α, και πέτυχε στο λοιμό και θες να μην ταξιδεύεις. Ναι, κάτσε ρε μάτσικο και λίγο, κάτσε ρε φίλε. Περίμενε. Α, πάρω εγώ το λοιμό να πάω στη Ρόδο, να πάω στην Παναθηναϊκό. Πήγα στο Πολύχνη ήθελα εγώ, να πάω στην Πολύχνη, εδώ κοντά. Μακριά είναι. Η Πολύχνη. Ανηφόρα, άστο. Ναι. Το άλλο κατηφόρα, σκέψτε το θετικά. Εχθές ο Ηρακλής κέρδισε τη Χάνθ 1-3, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Κομωτινή 3-1 και προκρίθηκαν στους 8. Οπότε μπήκαν σήμερα στην κλήρωση, δεν θα πω την άλλη τη λέξη, μην την κάνω λάθος. Την κληρωτίδα. Αυτήν. Ναι. Και μόλις τώρα προέκυψε πρώτα εδώ, μόνη εδώ και τέτοια. Ωραία. Λέμε την κλήρωση. Το Final Four είναι να γίνει 22-23, νομίζω, Απριλίου. Εντάξει, θα έχουμε, αν ζούμε μέχρι τότε, θα έχουμε διπλή αποστολή. Ναι, αυτό ακριβώς. Thank you, George. Να είστε καλά. Τα λέμε, bye. Λοιπόν. Αυτή λοιπόν η κλήρωση του κυπέλου βόλεϊ, ανδρών. Πώς την είπαμε την ομάδα της Ρόδου. Τι καθημάτω. Ραδιέων. Λοιπόν, έλα, πάμε να πούμε στους παρήμους. Όποιος το βρει μια διπλή πρόσκληση για το Ραδιέων Άθλησης Ηρακλής. Ροδίων Άθλησης. Α, Ροδίων. Χρώματα κίτρινο και μαύρο. Ας το διά. Ναι. Σήμα, τι έχουν. Σήμα τον το φρουφρού. Ένα ρόδι. Άμα βρει το σήμα, ρε στέλνει και πραγματικά. Μια μπάλα ήταν, ρε. Αφού το είχα το ανοίξαμε πριν. Μια μπάλα. Ήσαν μπάλα πάλι. Σου παράπηλα. Ποιος θα το σκέφτηκε να αυτό. Είναι, δηλαδή. Λοιπόν, δίνουμε μία διπλή πρόσκληση προσφορά της Στίχημαν για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Μαζί μας το Ρίτζιζι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα που συνεχίζουν την παραστάση του Τάκη Ζαχαράτου μέχρι και τέλος Φεβρουαρίου. Η παράσταση της Παρασκευής και η παράσταση του Σαββάτου τείνουν να είναι sold out. Οπότε κάντε λίγο τα κουμάντα σας για τις δύο επόμενες παραστάσεις. Στα ταμεία του Καζίνο Old 24, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-23456 και 7. Είτε για τις δύο επόμενες παραστάσεις, Παρασκευή και Σάββατο, είτε για τις 6 που θα ακολουθήσουν. Μέχρι και την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, που θα είναι η τελευταία βάση των όσων ισχύουν μέχρι τώρα. Δεν αποκλείται να υπάρχει παράταση, αλλά μπορεί και να μην υπάρξει. Οπότε δείτε πώς θα κανονίσετε τις μέρες σας για να πάτε στον Τάκη Ζαχαράτου και στο Θέατρο Βεργίνα, στο πιο λαμπερό σοου της καριέρας του. Αλήθεια είναι αυτό, του Τάκη Ζαχαράτου. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171 στην πρώτο όροφο. Η Αναδομό φροντίζει για την ανακαίνιση του μπάνιου σου και για να βαθμίσει τη ζωή σου. Προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσει ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει. Αν εμπιστευτείς κατάλληλους ανθρώπους, αναδομόπλανακαίνιση.gr το site για να μπεις και να πάρεις μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων που έχουν κάνει. Και μαζί μας είναι και στοίχημαν.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Και εκτός από τις στοιχηματικές επιλογές που έχει στη στοίχημαν.gr, που είναι και πάρα πολλές, και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και σε βόλεϊ. Πάρα πολλά, πολλά τα παιχνίδια, πολλά και τα ειδικά στοιχήματα και κερδίζεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα μπαίνοντας από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Αλλά πλέον έχει επιστρέψει το Cherry Application μετά τη μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας. Το στοίχημα.gr επαναφέρει το πολυαγαπημένο παιχνίδι με έπαθλο 100.000 ευρώ κάθε μήνα, εντελώς δωρεάν. Το mobile application του Cherry είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Μετά το κομψό διαφημιστικό διάλειμμα, πάω 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Διαβάζω τώρα στο Newsfeed πάρα πολλά τα μπλόκα των αγροτών. Σε μάλγαρα, σε κουλούρα, σε σκίδρα, πέλα, πιερία.
στις Σέρες. Καλύτερα να ανεβάσουμε κάποιο θέμα που δεν έχει μπλόκα, γιατί γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Οπότε όσοι μας ακούτε από τον δρόμο, βρείτε καμιά. Είναι τώρα, Ραφαήλ, είναι. Ναι. Βασικά, μάλλον έχει αλλάξει. Τι ποιος είναι τώρα? Δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω. Δεν ξέρω το πρόγραμμα που δουλεύετε. Γιατί να μην ξέρω τι σημαίνει στο πρόγραμμα σήμερα, δηλαδή. Πρέπει να είναι ο Νίκος. Ο φίλος του 421 έστειλε μήνυμα για τα διπλά εισιτήρια της Στίχημαν και λέει: αν το κερδίσει κάποιος άλλος, το ανταλλάζω με τη μέλουσα πρώην κομμενά μου. Ναι, γιατί θα τα φτιάξει και θα χωρίσει. Όχι. Έχει μία. Και το σκέφτεται να τη χωρίσει. Έχει μία, αλλά αν τη δώσει θα είναι μέλουσα πρώην κομμενά του. Παιδιά, εγώ δεν κατάλαβα. Τώρα είναι... Όχι, αγάπη είναι εύκολο. Τώρα είναι νυν κομμενά του. Αν θα την καρύσει για να πάρει τα εισιτήρια, θα είναι μέλουσα. Όχι, επειδή βλέπει μπροστά, είναι η μέλουσα αυτή που θα έχει. Αλλά επειδή ξέρει περί τίνο πρόκειται, θα τη στείλει. Α, μπράβο, εγώ αυτό κατάλαβα. Θα τη χωρίσει, ρε παιδί μου. Ναι. Εσύ του πα πολύ περίπλοκα. Ωραία. Τέλος πάντων, φίλε, μακάρι να κερδίσει. Τι να σου πω, δηλαδή. FM και ΝΟΠΑΟ, κονοματεπώνυμο στο 54526. Δύο εισιτήρια ή ένα διπλό, αν θέλετε, προσφορά από τη Στίχημαν. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα να μας πει ο Σταύρος πώς πέρασε στην Αθήνα γενικότερα και στη Νέα Σμύρνη ειδικότερα. Πώς είδες τα νέα πρόσωπα? Κοίτα, επειδή πήγα για την ομάδα πριν, υπήρχε μια ανησυχία για την εικόνα της ομάδας, γιατί υπήρχε ένα έλλειμμα συνοχής τεράστιο. Ναι. Παράλληλα υπήρχε το ντεμπούτο του νεαρού του Λίρατζε από το αρχικό σχήμα, πρώτο 90 λεπτό της καριέρας του. Δύο στόπερ που ποτέ δεν παίξανε μαζί, ο Γιαννούλης που ήρθε πρόσφατα. Ουσιαστικά μέσα από Πασχαλάκη, Σάχοφ και Πέλκα, ο Λουτσέσκου προσπάθησε να βρει μια χημεία καλή. Και να σιγουρεύσει τέλος πάντων ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα κοστίσει εν ώψη επαναληπτικού. Το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να πετύχει ένα εκτός έδρας γκολ. Αυτό συζητούσαμε πριν το παιχνίδι, γιατί ό,τι και να γίνει, ακόμα και με ήττα με ένα γκολ, όπως έγινε τελικά, στο επαναληπτικό θα γυρίσει το πράγμα. Το τελικό αποτέλεσμα 2-1 σε καμία περίπτωση δεν ήταν, δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα του αγώνα. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚος είχε μέσα Σάχοφ Πέλκα, ήταν τρία επίπεδα πάνω από τον Πανιόνιο. Το δίδυμο Ίγκασον Τόσκα λειτουργούσε εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Ναι, όντως. Δεν δεχτήκαμε τελική μέχρι τον κουλ του Μισέη, δεν είχαμε δεχτεί τελική. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Σέρτζι Ολιβέιρα σε ένα πολύ δύσκολο τερέν έβγαζε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και πολλές μπάλες που αν οι συμπαίκτες του ήταν πιο προσεκτικοί στο κοντρόλ θα είχαν γίνει γκολ. Θυμάμαι δύο του Λιμνιού, μία στον Ερή και δηλαδή γενικά μοίραζε πάρα πολύ έξυπνο το παιχνίδι. Και πρέπει να το δεις στο γήπεδο για να το καταλάβεις, νομίζω, αυτή είναι η αίσθησή μου. Αυτός κουράστηκε, μετά το 80 κουράστηκε, εκεί που χάθηκε η ισορροπία, γιατί είχε καιρό να παίξει. Καλό είναι για αυτόν ότι πήρε ένα 90 λεπτό. Αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ για όσο έπαιζε με Σάχοφ Πέλκα δεν είχε κανένα θέμα. Ο Σάχοφ που είναι πλέον σε εξαιρετική κατάσταση και ο Πέλκας που έκανε καλό παιχνίδι μετά από πολύ καιρό. Δεν ξέρω πώς φαίνονταν με τηλεόραση, αλλά οι περιστροφές του και η ταχύτητα που έβγαινε στην μπάλα και η ταχύτητα που αποφάσιζε και γενικά ο τρόπος που κινήθηκε στο μεσοδιάστημα ήταν εξαιρετικός. Νομίζω ότι και το Σάχοφ και τον Πέλκα τους έβγαλε γιατί ενδέχεται να τους ξεκινήσει στο παιχνίδι της Κυριακής ή έναν από τους δύο τέλος πάντων. Ακόμα το παίζει στο μυαλό του, γιατί το είπε και συνέντευξη τύπου Λουτσέσκου, ότι μία-δύο περιπτώσεις παίζουν ακόμη. Γενικά, ο ΠΑΟΚ πληρώνει στην διάρκεια του αγώνα δύο λάθη, τα οποία εγώ πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά δεν τα ξανακάνουν τέτοιο λάθος. Δηλαδή, την αδυναμία του Γιαννούλη να σκεφτεί ότι πρέπει να κάνει φάουλ όταν του φεύγει ο Τζιλούλης και αυτό που κάνει ο Πασχαλάκης που νομίζω ότι εκεί σταμάτησε το μυαλό του. Νομίζω ότι το επίπεδο λοιπόν των λαθών, γιατί δηλαδή ήταν μεγάλα λάθη και εύκολα να τα αντιμετωπίσεις, δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο ένα τσάφ, ένα κάτι τι. Ήταν, ξέρω εγώ, ένα μαρκάρισμα που πρέπει να σκεφτείς ότι το χάνεις και πρέπει να κάνεις φάουλ και μία έξοδο που θα μπορούσε να βγει με δύο χέρια ο Πασχαλάκης και να τελειώσει τη φάση. Ο Παχπλούς ουσιαστικά δύο ατομικά λάθη που προήλθαν σε ένα σημείο του αγώνα που έλειπε η ισορροπία με Πέλκα και Σάχοφ εκτός. Ο Μίσιτς δεν μπόρεσε να δώσει κάτι, δηλαδή. Φαίνεται ότι είναι πιο πίσω από τους άλλους σε ποιοτικό και αθλητικό επίπεδο. Και γενικά η ομάδα θα μπορούσε τέλος πάντων να φύγει με ένα αποτέλεσμα πολύ καλύτερο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι και έτσι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα στην Τούμπα απέναντι στον Πανιόνιο. Κάνοντας και ένα σχετικό rotation. Γιατί όπως και να το κάνουμε, νομίζω ο επαναληπτικός πέφτει μεταξύ Άρη και Παναθηναϊκού. Ναι, ακριβώς στη μέση. Ναι. Θέλει λίγο προσοχή εκεί.
Εντάξει, για Μικέλ Ολιβέιρα, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Φαίνεται το παιδί, για το Σέρτζιο Ολιβέιρα, φαίνεται το παιδί ότι είναι top. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε ιδιαίτερα. Νομίζω θα είναι και αποστολή την Κυριακή. Ο Ίγκασον έδειξε καλά στοιχεία. Ένα παιδί που ξέρει τη θέση, τέλος πάντων, και έχει την ηρεμία να κυκλοφορεί στην μπάλα. Πολύ καλό ήταν και ο Τόσκα σαν στόπερ. Άλλο παίκτη σαν στόπερ από τη Τζαμπάκ. Και δείχνει να έχει και τις τιμένες φάσεις ο Ίγκασον. Ναι, δύο κεφαλιές. Είναι καλό ότι θα έχει και ένα επιπλέον όπλο, ναι, και στο άμεσο και στο απότερο μέλλον. Κοίτα, ο Βαρέλα το έχει. Ο Κρέσπο δεν είναι τόσο στις τιμένες μπάλες. Ο Βαρέλα το έχει, ο Μάτος το έχει. Ναι, τέλος πάντων. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στον επαναληπτικό. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος. Μου προκαλεί ομάδα τέτοια σιγουριά και είναι και η εικόνα του Πανιωνίου τέτοια που στην Τούμπα δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι. Ήταν πολύ τυχερός χθες. Δηλαδή πήρε ένα αποτέλεσμα τώρα που ούτε ίδιοι δεν το πιστεύανε μετά το παιχνίδι. Το κλείνουμε. Τα παιδιά, εγώ νομίζω ότι ο Σβιτέσκι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο και δεν αναφέρομαι μόνο στον γκολ. Αναφέρομαι γενικά στον τρόπο που λειτουργεί μέσα στο γήπεδο. Και δίνει τη δυνατότητα στον Λουτσέσκο να πάει και σε καθαρότητα 4-4-2, μια και είναι περιφερειακό. Τον έβαλε με τον Άκπομ στο τέλος. Η ομάδα δεν έπαιζε σε εκείνο το διάστημα και δεν φάνηκε τέλος πάντων κάτι συγκλονιστικό. Η σελίδα γύρισε άμεσα, δηλαδή δεν χρειαζόταν, το ξέραμε ότι θα πάει έτσι. Ήμασταν προετοιμασμένοι ακόμα και για την στραβή που ήταν αναμενόμενη ως ένα βαθμό πριν το παιχνίδι, γιατί δεν ξέραμε το επίπεδο συνοχής της ομάδας. Δεν ήταν αναμενόμενη βάσει της εικόνας του αγώνα. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, όταν δεν είσαι, ξέρω εγώ, ο παλιός Ολυμπιακός που δεν τα αφήνεις αυτά στην τύχη του. Καλά, όταν... και ο καινούριος πάλι το σπροχηματάκι το είχε. Το είχε. Η μπάλα έχει βγει ένα μέτρο έξω και ο συνάδελφος δεν βλέπει. Δεν μπόρεσε, δέκα replay δεν μπόρεσε να έχει μια τεκμηριωμένη άποψη. Ναι. Στα site που είναι για τη διαιτησία δικά τους, ξεφωνητός ο Σκουλά, ο οποίος έχει αφήσει μια φάση γκολ υπέρ του Ολυμπιακού. Και χέρι στη Λαμία. Ναι. Το διάβασε αυτό. Τι. Ρε τη Λαμία, λέει, που ξεσηκώθηκαν. Τότε στο χέρι του Βιερίνια δεν φωνάζανε. Χέρι στη Λαμία, τόλμησαν για ένα γκολ που η μπάλα έχει βγει μισό μέτρο έξω από τη γραμμή. Τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν. Ντροπή λοιπόν στη Λαμία. Ναι, να μην ξαναδιαμαρτυρηθεί, φίλε. Ναι. Τέλος πάντων. Αναφορά στα πρωτοσέλιδα, ψάξε. Αν βρει που έχει σε πρωτοσέλιδο για το. Όχι, τέτοιο, και μιλάμε μία. Θα σου δώσω κι άλλα δύο εισιτήρια από τη Στίχημαν. Το αλήτικο είναι το σπρώξιμο τη νίκη του Πανιωνίου. Για να φανεί ότι εμεί είμαστε. Εντάξει, οκ, ναι. Τέλος πάντων, άλλο παιχνίδι αυτό τη Κυριακή, παιδιά. Εγώ μία φορά θα τα πω. Δεν θα τα πω άλλη. Ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ είναι μία κλάση πάνω. Οι παίκτες είναι πιο έμπειροι, είναι πιο όρημοι. Έχουν καλύτερη ψυχολογία. Παίζουν για δύο αποτελέσματα. Το θέλουν περισσότερο, πιστεύω. Ναι, αυτό πήγα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι μεγάλο κομμάτι της ομάδας βίωσε για τα καλά τα περσινά στο πετσί της. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Στο τακτικό κομμάτι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλύτερη ισορροπία, έχει πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά, έχει πολύ καλύτερα ποσοστά στην επίθεση, έχει πολύ πιο ισχυρές προσωπικότητες και γενικά είναι το απόλυτο φαβορί για το παιχνίδι της Κυριακής, με δεδομένο ότι πάει και για δύο αποτελέσματα. Και είναι μέσα και ο παράγοντας Τούμπα, που έτσι κι αλλιώς πάντα έπαιζε ρόλο, αλλά ένα παραπάνω εδώ και 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Που επέλεξε να μην παίξει πέρσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 9 στους 11 βασικούς δεν έχουν ξαναπαίξει την Τούμπα. Ναι. Είναι ζήτημα, φίλε. Ναι. Όσο και να προσπαθήσεις θεωρητικά να πεις ένα παίκτη, τι θα συναντήσει, πώς θα είναι, αν δεν το ζήσει. Και γι' αυτό λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι σημαντικό ότι ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες πάρα πολλούς που δεν χρειάζεται να τους εξηγήσεις τι είναι Ολυμπιακός, τι μπορεί να συναντήσεις, τι και πώς και τι. Και ο ΠΑΟΚ έχει να κλείσει 2 παίκτες ουσιαστικά. Ο Ολυμπιακός έχει να κλείσει 10. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Θα είναι από τα μπακ. Θα είναι σε στιμένα τα στόπερ. Ωραία, θα είναι η παίκτη τη πίσω ζώνη. Θα είναι ο φορ. Δεν ξέρει από πού θα σου έρθει. Εκεί, εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δυσκολεύσουμε λίγο τον Κιγέρμι να κάνει παιχνίδι, να μην αφήσουμε τον Φορτούνη με χώρους και να μην αφήσουμε τον Ποντίνσε με χώρους. Τώρα που λες Φορτούνη και εσά. Η απουσία του Ομάρ, αν είναι οριστική, νομίζω είναι οριστική. Ναι, έτσι λένε. Είναι πάρα πολύ κομβική για τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για ένα παιδί που είναι αρχηγό τη ομάδα. Πολύ σοβαρό. Η πιο σοβαρή προσωπικότητα βασικά μέσα στον οργανισμό Ολυμπιακός. Γιατί μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Μάρτινς, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν πρόκειται για σοβαρό άνθρωπο. Αλλά για ένα... Έχει μπει στο κλίμα και αυτός για τα καλά.
Όχι, όταν δίνεις ένας επαγγελματίας που δεν σέβεσαι τον εαυτό σου και ακολουθούς μια ηλίθια πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία που δουλεύεις, δηλαδή όλοι έχουμε δουλέψει σε μεγάλες εταιρείες, υπήρχαν απαιτήσεις παράλογες, κάναμε τους Κινέζους τουλάχιστον. Ναι, δεν μπορείς να πας κόντρα εκεί που δουλεύεις, να τα λέμε όλα. Ναι, κόντρα δεν μπορείς να πας, τους Κινέζους μπορείς να το κάνεις όμως. Αυτό μπήκε λίγο πιο μέσα στο κλίμα. Λίγο Chinese, τσιτατσόν, μια χαρά γίνεται. Άρα λοιπόν ο Ομάρ που για μένα είναι η πιο σοβαρή προσωπικότητα που έχει ο Ολυμπιακός στην ομάδα του. Είναι μια απώλεια και σε αθλητικό επίπεδο είναι πολύ καλός και ποδοσφαιρικό. Ένα παιδί γρήγορο, ένα παιδί που έχει ανεβάσματα, ένα παιδί το οποίο αμήνεται σωστά. Αν χαθεί η ισορροπία και εκεί, με δύο στόπερ πολύ μέτρια, ο Ολυμπιακός νομίζω θα πιεστεί πάρα πολύ. Γενικά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα αυτός. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εμείς δεν διατυπώνουμε άκομψα, όπως π.χ. άνθρωποι που γράφουν για τον Ολυμπιακό που γράφουν τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Καλά, εντάξει, ναι, που να πέσει ένα μετεωρίτη εκείνη την ώρα που το γράφει. Ναι. Όχι στη γειτονιά, ας πιάσει. Μικρό σας είναι. Ας τον πιάσει στο γραφείο. Έχουν γραφτεί στο μεταξύ αυτό που έλεγες στο πρώτο μισάωρο, ότι αν ασχοληθεί με τι γράφονται θα χάσει την μπάλα και θα ασχολείσαι όλη μέρα με αυτό. Δεν υπάρχει. Έχει γραφτεί θέμα ότι τη διαφορά μπορεί να την κάνει ο Φορτούνης, ο οποίος έχει χαρίσει στον Ολυμπιακό με γκολ νίκη στην Τούμπα. Και μπαίνω στη διαδικασία και λέω: εσύ, δεν θυμάμαι να έχει σκοράρει ο Φορτούνης στην Τούμπα. Ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ναι. Και όντως, φίλε, δεν έχει σκοράρει ούτε στην Τούμπα, ναι. Δεν έχει σκοράρει κατά του ΠΑΟΚ. Και ο άλλος έκανε θέμα ότι τα γκολ του Φορτούνη έχουν οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε νίκη επί του ΠΑΟΚ. Έχει γραφτεί επίσης ότι ο ΠΑΟΚ έχει φέτος 13.000 διαρκείας. Αριθμός που μπορεί να αποτελεί και ρεκόρ στην ιστορία του. Ρεκόρ στην ιστορία του. Ναι. Ναι. Ο αγαπημένος συνάδελφος του Σταύρου, για τον οποίο έλεγε προχθές. Ναι. Εντάξει. Μάλλον δεν. Βαριόταν λίγο να γυρίσει προς τα πίσω να δει λίγο τι νούμερα είχαμε τελευταία χρόνια. Τι να γυρίσουν. Εντάξει. Καλά, πραγματικά γράφονται. Γράφτηκαν και γράφονται και θα γραφτούν εδώ και δύο μέρες όργια. Και αγωνιστικά και από ανθρώπους που δεν σέβονται τον εαυτό τους, όχι να σεβαστούν τους άλλους. Ναι, ρε, γιατί τώρα σκέψω αυτός. Κάνει κάτι, σου λέει ποιος θα κάτσει να ψάξει αν ο Φορτούνης και όχι Φορτούνης έχει κρίνει μάτς Ντούμπα. Κανένας. Ας γράψω εγώ ότι έχει δώσει νίκη, ξέρω εγώ. Ποιος θα το θυμάται. Εύκολο. Εντάξει. Έτσι, κάπως. Όταν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου και είσαι ένα εξαπτέρυγο και ένα δεκανίκι, γράψε ό,τι σου λένε τα αφεντικά σου. Τέλος πάντων, να πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα. Ναι, να θα πάμε. Απλώς διαβάζω τώρα. Αύριο Παρασκευή στις 1.30 στη γέφυρα που υπάρχει δίπλα στο ξενοδοχείο Χάγια θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο για τον Παναγιώτη Κατσούρη, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν τον έχει ξεχάσει ωστόσο η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Στις 9 Φεβρουαρίου του 1998 έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Κατσούρης. Αύριο στη 1.30 στη 1.30 στο Χάγια θα είναι. Πού? Στη γέφυρα. Στη γέφυρα, δίπλα στο Χάγια. Εκεί που μένει ο Ολυμπιακός. Ο Παναγιώτης Κατσούρης άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα δύσκολο βράδυ. Γενικότερα νομίζω το θυμόμαστε όλοι. Δεν έχει ξεχάσει η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Διεθνής με την ελπίδων τότε, αριστερός μπακ, όσοι είναι πιο μικροί και δεν το έχουν ζήσει, ένας εξαιρετικός παίκτης σε στοιχεία, θα μπορούσε να κάνει μια top καριέρα. Πολύ καλό κορμί, πολύ καλό αριστερό πόδι, πολύ καλή ταχύτητα, ένα παιδί εξαιρετικός ποδοσφαιριστής για την ηλικία του. Μπορούσε να είναι μονίμως διεθνής μεγαλώνοντας, λέω εγώ, με τα στοιχεία που είχε. Και τσαγανό είχε και στον ΠΑΟΚ θέλει να παίξει. Ο Σταύρος ξέρει καλύτερα ότι δεν ήθελε να πάει δανεικός εκείνη την περίοδο. Όχι, είχε στοιχεία πολύ καλά. Είχε στοιχεία πολύ καλά. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ήταν λίγο ανωκάτω τότε. Έως πολύ ανωκάτω. Ναι, αλλά γενικά είχε εξαιρετικά στοιχεία. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Αφού σας υπενθυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμός για δύο εισιτήρια προσφορά από τη Στίχημαν. Γίνεται ένας χαμός, Πακέτο θα τα δώσουμε, πακέτο τα δίνει η Στίχημαν, πακέτο τα δίνουμε κι εμείς. Οπότε ένας φίλος ή φίλη του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24 θα έχει τη δυνατότητα με έναν ακόμα ή μία ακόμα να πάνε την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. Προσφορά από τη Στίχημαν, FM και ενώ ΠΑΟ, ονοματεπώνυμο στο 545-26. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171. Με την Αναδομό η κουζίνα σου θα εντυπωσιάσει, τοποθέτηση πλακάκια με υφή ξύλου και κυφρό φωτισμό. Το design δεν κοστίζει. Αν εμπιστευτείς κατάλληλους ανθρώπους,
Αναδομόπαυλαανακαίνεις.gr το site για να μπεις και να πάρεις μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων που έχουν κάνει οι άνθρωποι της Αναδομό, πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Έως 6 άτοκες δόσεις και πάρα πολλές προσφορές. Αν μπείτε, όπως είπε η αγάπη, στο αναδομόπαυλαανακαίνεις.gr, έχει πάρα πολλές προσφορές, είτε για εσωτερικές πόρτες με επένδυση laminate, είτε για θωρακισμένες εξωτερικές πόρτες, ανακαίνιση κατοικίας, μπάνιου, κουζίνας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι έχετε κάτι περισσότερο από ολοκληρωμένη εικόνα. Πραγματικά η κάθε προσφορά έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες για το τι ακριβώς περιλαμβάνει. Οπότε μπείτε και στο site, ή ακόμα καλύτερα πάρετε ένα τηλέφωνο, κλείστε ραντεβού, θα έρθουν οι άνθρωποι της Αναδομό να κάνουν αυτοψία στο χώρο σας, θα σας πούν τις ιδέες τους, θα ακούσουν τις δικές τις επιθυμίες, θα σας κάνουν και μακέτα 3D για να δείτε πώς θα είναι ο χώρος όταν τελειώσουν οι εργασίες. Γενικότερα ένα ολοκληρωμένο πακέτο από την Αναδομό, είτε για ανακαίνιση δωματίου, είτε για ανακαίνιση ολόκληρης κατοικίας ή καταστήματος. Μαζί μας είναι και η στοίχημαν.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Μπαίνεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πολλά τα ειδικά στοιχήματα, αλλά όχι μόνο στοίχημα. Μέσω του στοίχημαν.gr μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας και στο online καζίνο, με live καζίνο 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, με ρουλέτα και blackjack, για να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είσαι, μαζί σου είναι και το καζίνο. Και φυσικά το Regency Casino, όπου συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και αμείωτη προσέλευση το show του Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή, αύριο δηλαδή 8 Φεβρουαρίου, Σάββατο 9, οι δύο επόμενες παραστάσεις. Έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια. Οπότε, αν θέλετε να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτου σήμερα, αύριο ή μεθαύριο, κλείστε από τώρα τις θέσεις, γιατί νομίζω είναι θέμα ωρών να γίνει sold out. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Για πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Είναι προαιρετική η είσοδος στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αν έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας, μπορείτε πριν ή μετά την παράσταση να δοκιμάσετε την τύχη σας στο Regency Casino. Δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλούς μήνες εισιτήριο εισόδου. Είναι δωρεάν είσοδος στο Regency Casino. Πάμε δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σταύρο, δεν έχει ιδέα η αγάπη τι ήταν το καρουζέλ. Το θυμάσαι? Χάε με Παλίγιο, Σιρήλο, Χωακίνα. Εννοείται. Τι είναι? Τα καρουζέλ. Άσε μας την αγάπη. Πάμε στις γραμμές. Έλα, έβλεπες ρε φίλε, δεν έβλεπες Χάε με Παλίγιο? Παίζει πάω Ολυμπιακός. Ανοίξουμε γραμμές? Όχι. Όχι. Γιατί να ανοίξουμε γραμμές, μας ηχογραφούνε. Ναι, δύσκολε οι ερωτήσει. Φίλε, εγώ έχω εμπιστοσύνη στο κοινό του ΠΑΟΚ 24. Και εγώ έχω εμπιστοσύνη στο κοινό του ΠΑΟΚ 24. Μπορεί όμως να έχουμε κάποιον προβοκάτορα. Κάποιο στημένο. Λοιπόν, Ισπανός διαιτητής. Ναι. Στην Μανθάνο. Ωραία. Ο οποίος τον έχω δει σε ένα παιχνίδι που τα έχει κάνει μαντάρα, αλλά είναι top. Στο Μπαρσελόνα Χιρόνα θα πεις κι εσύ? Όχι, στο Μπαρσελόνα Ρεάλ. Όχι. Α, άλλο μάτς, ναι. Εντάξει. Χεσούς Χιλ Μανθάνο. Το Χεσούς δεν μας βοηθάει. Γιατί κλασικό ισπανικό. Κοίτα, επειδή μου γκρίσαμε για τον εραστή της Γοργόνας. Α, ναι. Το δανό, ναι. Και ζητήσαμε top, ο Μανθάνο είναι top. Ναι. Δεν μπορεί να πει κανείς δηλαδή ότι δεν είναι top. Τώρα, οι Ισπανοί διαιτητές είναι λίγο μυρωδιάδες, είναι η αλήθεια. Έχουν αγανακτήσει δηλαδή τη φιλήσυχη Ισπανία γενικότερα. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που πάει να ξαναχωρήσει είναι αυτή. Ναι, μην το γελάς. Okay. Ναι, αλλά γενικά μιλάμε για ένα διαιτητή πολύπειρο, ένα διαιτητή που η φυσιογνωμία του είναι γνωστή στους ποδοσφαιριστές, που αν είναι να κάνεις 5 καραγκιοζλίκια θα τα μειώσει σε 2. Ναι. Άρα από αυτήν την άποψη ο πιο σοβαρός ΠΑΟΚ ευνοείται από το επίπεδο του διαιτητή. Απέναντι στα πιο σούργελα που θα έρθουν να μην παίξουν, να προκαλέσουν, να κάνουν... Και σε θεωρητικό βαθμό, σε θεωρητικό επίπεδο, δεν θα ξεφτυλιστεί ο Ισπανός. Σε θεωρητικό επίπεδο. Ποτέ με βάση το βιογραφικό του, ναι, δεν θα βάλει το κεφάλι του. Στη φωτιά, ναι, εντάξει, για κανέναν διαιτητή στον πλανήτη. Π.χ. αυτό το πράγμα χθες μας έπεσε. Πήγε στο πρώτο μαρκάρισμα της ιστορίας της καριέρας του Λίρατζη που ξεκίνησε την κάρτα, του βγάλε κάρτα. Ενώ πέτυχε την μπάλα. Ναι. Τι να πεις τώρα για αυτόν τον τύπο? Να αρχίσει να βρίζεις κανένα μισάωρο? Το παιδάκι τώρα βγάζει τη μαγκιά του όλη? Στο παιδάκι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Μανθάνο είναι διεθνής από το 2014. Το 12. Από το 12 σφυρίζει στη Λα Λίγκα.
Διεθνής είναι από το 2014. Πέντε χρόνια διεθνής. Ναι. Κάτι είναι. Και μάλιστα διάβαζα ότι ο Δανός μας φύλαξε την Κυριακή στο ΆΚΑ. Είναι δύο κατηγορίες κάτω από το Μανθάνο. Ναι. Ενώ είναι πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή, ναι. Καταλαβαίνεις πολύ περισσότερο κιλών. Ήδη και αυτή είναι μια παράμετρος, ναι. Ναι. Ωραία. Έχεις φυρίξει 4 αναμετρήσεις για το Champions League, 8 φέτος. Για το Europa League, ναι, και 9 μάτς για τα προκριματικά των δύο διοργανώσεων. Φέτος αυτά. Νομίζω ναι. Δεν διευκρινίζεται, αλλά νομίζω ναι. Έχεις φυρίξει φέτος και στο Nations League αγώνα και ήταν και στο AEK Breeze 3-0. Το μάτς. Είδα μια φωτογραφία με το Χιμένεθ εκεί που κάτι έλεγε. Ναι, και εγώ την είδα αυτή τη φωτογραφία που του είχε σηκώσει και το χέρι. Και ήταν τέταρτος πέρσι στον τελικό. Μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Εντάξει, γενικά έχει κάποια, μικροθέματα στην Ισπανία. Επειδή είναι δηλωμένο σε... Αυτό πώς γίνεται τώρα, δηλωμένο σε παδός Ρεάλ. Το έχετε δει. Εντάξει, τι έκανε, τι είναι δηλαδή, έπεσε. Εσύ, είναι δυνατόν να βγαίνει. Εμάς 9 στους 10 μια εποχή ήταν δηλωμένο παιδί του Ολυμπιακού. Δεν είναι πολύ περίεργο όμως να βγαίνει και να το λέει κανονικά, ξέρω εγώ. Καλύτερα να το λες κανονικά παρά να μην το λες και να πηγαίνει σε χορούς. Λέει σε ένα ματ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο αντίπαλος. Είχε σφύριζε σε Ρεάλ. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο αντίπαλος όμως. Και ο πρόεδρος αντίπαλης ομάδας βγήκε μετά το παιχνίδι και είπε πώς είναι δυνατόν να φεύγει τις μεσακούλες της Ρεάλ μεγάλες από το γήπεδο. Και έλεγε ο διαιτητής ότι ήταν δώρα που δίνει η Ρεάλ παραδοσιακά σε κάθε διαιτητή. Εκεί είχε ξεκινήσει εκεί ένας χαμός. Μετά ήταν ένα Μπαρτσελόνα Χιρόνα που ο Μέση δεν του είχε δώσει το χέρι του. Ο Πικέ τον περίμενε στα αποδυτήρια γιατί είχε αποβάλει παίκτη της Μπαρτσελόνα και υπήρχαν διαμαρτυρίες. Γενικά είχε ένα θέμα με την Μπαρτσελόνα, από ό,τι κατάλαβα. Γιατί... Γενικά είναι λίγο προς τη δεξιά κλείνει. Άρα δηλαδή ένα τρίπημα από Κυριάκο Μητσοτάκη μπορεί να φάμε. Εσύ όλα τα γούρια τα κρατάς, αυτό πρέπει να αναφέρεις αυτές τις μέρες. Αυτό το όνομα πρέπει να αναφέρεις. Μα τον εντάσσω στον οργανισμό του Ολυμπιακού. Άσχετο. Είναι δικός τους. Τέτοιες μέρες τώρα. Θα ήταν καλό να υπάρχει ένας ύμνος Ρεάλ μέσα στα αποδυτήρια. Έχουμε Γκαρσία. Παμπλό. Να τον υποδεχτεί. Ναι, τον Παμπλό λίγο εκεί. Τον Παμπλό. Κανένα άλλο Ρεάλ δεν έχουμε, να έχει παίξει. Ρεάλ. Δύσκολο. Τι ήταν Γκαρσία. Γκαρσία έχουμε έναν. Άλλο δεν έχουμε. Πώς θες να έχεις. Και αυτό που έγινε θαύμα είναι. Δεν έχουμε κανένα πέρασε εξόφαλτσα. Από Ρεάλ. Ο Κρέσπο που πήγε λίγο σε Σεβίλη εκεί και μεγάλωσε. Δίπλα. Μπορεί να του πει άρε φίλε. Πόσο μάγκα είσαι που έλεγε και εγώ το είπα μια φορά σε Σεβίλη ότι είμαι Ρεάλ. Είσαι Ρεάλ. Είμαι Ρεάλ. Όλη μου οικογένεια. Άλλο κάνει. Ισπανιόλ. Ρεάλ και αυτός. Τα πει, θα μπορεί Ισπανιόλ, να μισή την Παρσελόνα, αλλά Ρεάλ. Ναι. Ρεάλ. Κι εγώ Ρεάλ. Ρεάλ Πέτις. Μαζί σου, στο θάνατο τους κυνηγάω και τέτοια, ναι. Ισπανιόλ δεν έπαιζε κανένας. Και Πέτις έπαιζε. Και Πέτις. Και Τόσκα που πέρασε από την Ισπανία, μπορεί να πει και αυτός. Ισπανία δεν το ξέρει. Άσε ρε αγάπη τώρα. Έλα ρε, εσύ τι κάνεις μια χαρά ήταν. Κάτσε να σκεφτούμε λίγο. Θα πει και Τόσκα ρε, εσύ. Έχω περάσει δύσκολα στον Μπαρτσελόνα Μπέτις, όχι του συχαίνω με συγχαμένη και αυτά. Πάτη Πασχαλάκης που είναι γιαγιά μου, ψήφισε βασιλιά. Φιλοβασιλική είμαστε όλοι γενικά. Έχουμε πολλά παιδιά στις ακαδημίες που οι μάνατζερ θα τα πάνε στη Ρεάλ. Ναι, σε κάθαρα. Δηλαδή έχουμε 100 παιδιά K15 και πάνω, τα 98 είναι εκεί. Για Ρεάλ, City. Αλλά City επειδή ήρθες εσύ εδώ. Ο Πέλκας και ο Λιμιός δεν είχαν πάει στο μάτς Ρεάλ στο κλασικό και υποστήριζαν Ρεάλ. Ωραία, ναι, μπορεί και αυτό. Ας κάνουν 5-6 πώς στο Instagram από το Μπερναμπέου. Γιώργος Τσακυρόπουλος μπορεί να βάλει έναν ύμνο Ρεάλ σε κάποια φάση. Ή, πώς λέγεται, Iglesias. Όχι τη Τριπολή, θα τραγουδιστεί. Πώς λέγεται, Χούλιο Iglesias. Ή κάποιον ύμνο για το Φράγκο. Ναι. Θα το δουλέψουμε γενικά αυτό. Το εθνικό είναι της Ισπανίας, τέλος πάντων, μπορούμε να το βάλουμε. Γιατί αγαπάμε Ισπανία, έτσι κι αλλιώς. Μην κάνετε κανένα λάθος εκεί στην ΠΑΕ. Βάλτε κάτι τη Καταλωνία. Και μεσημέρι Καταλωνία. Εντάξει, ξεκάθαρα. Ανάποδε ημέρε Καταλωνία. Ναι, και κάψιμο. Ναι, κανονικά. Ποιοι Βάσκοι, ποιοι Ατλέτικο Μπιλμπάο, ποιο. Θα γράψουμε δύο κείμενα τέτοια. Μόνο Ρεάλ είναι το απόλυτο πρότυπο. Τέλος πάντων, ο Μανθάνο λοιπόν διαιτητή αναμέτρηση. Ελπίζουμε να είναι η ενασχόλησή μα μαζί του αυτή η βλακεία που κάναμε εδώ και 10 λεπτά. Για αυτόν. Εχθές άκουσα λίγο για Δέλτα Μη. Θέλω κάτι. Έχεις κανένα πληροφορία σημερινή να μοιραστεί με τον κόσμο. Τη στιγμή που πήγε μόνος του, λέει ο ποδοσφαιριστής. Πήγε ο ποδοσφαιριστής. Παραδόθηκε, ναι. Που μου είπαν ότι είναι της προοδευτικής. Εγώ δεν τα υιοθετώ αυτά τα πράγματα, βέβαια. Ναι. Και επίθετο μου είπαν. Ναι. Θέση δεν μου είπαν. Και το γραφείο γιατί τύπου, στην το γραφείο τύπου της προοδευτικής τι κάνει τώρα. Λείπει ο Τάδε γιατί. Αυτό φίλε πρέπει να το τσεκάρουμε.
χωρίς τον τάδε η προπόνηση. Έχει ιώσει. Μπορεί να μην είναι σπουδευτική. Μπορεί η πληροφορία που είχα να είναι μούφα. Ναι. Ωραία. Αλλά παραδόθηκε ο ποδοσφαιριστής. Ο Δέλτα Μη. Ο Δέλτα Μη, φίλε, έφυγε. Ζαμάικα. Απλά έχει το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να γυρίσει γιατί χτυπάει το καμπανάκι μετά. Εντάξει, μπορεί να γυρίσει σε λίγους μήνες. Θα χτυπήσει το καμπανάκι. Θα χτυπήσει το καμπανάκι. Ναι. Μπορούν το καμπανάκι να το σιωπήσουν μερικοί σε λίγους μήνες. Ναι. Να πάει η υπόθεση στο αρχείο, ρε παιδί μου. 18 μέρες την είχε ανακρίτρια στο σερτάρι, λέει. Καλά, αυτό γίνεται με το δικαστικό και τον Ολυμπιακό, παιδιά. Λίγο εντάξει, καλμάρεται, δηλαδή φτάνει. Κάνει αστυνομία δουλειά τη, πάει, πάει η υπόθεση εκεί και μετά εκεί. Δεν θυμάσαι στην υπόθεση. Ποιοι φάγαν ξύλο πέρσι, του Πλατανιά, που έμεινε η υπόθεση στον εισαγγελέα Πειραιά, κάνει 25 μέρες η υπόθεση στο σερτάρι. Τότε με τις κάμερες και αυτά, ξεχάστηκε. Ξέρεις τι γίνεται, πάει άλλη η ηλίθια, ρε παιδί μου, η καθαρίστρια, μπερδεύει τα καρδιά του ανθρώπου. Να σου πω εγώ τι γίνεται. Δηλαδή έχει τώρα, κοίταξε, στον Πειραιά ειδικά. Πάμε τώρα στην υπόθεση, ρε παιδί μου, του Τζίνου. Η ανακρίτρια. Μπορεί να είναι εθνικού, ρε αγόρι. Μπορεί να είναι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, έχει πολλές ομάδες. Ποδοσφαιρομάνα, ναι, εντάξει. Ναι, ποδοσφαιρομάνα τώρα. Λοιπόν, είχε τώρα η ανακρίτρια την υπόθεση Τζίλου πάνω-πάνω, ρε φίλε. Δηλαδή λέει, αύριο το πρωί θα πάω, θα το τελειώσω. Ναι. Πω, πω! Και πάει η καθαρίστρια και μπερδεύει τα χαρτιά. Η τούλα, ρε. Η τούλα είναι. Βάζει πάνω, ξέρω εγώ, λείπει όχι, ο Κάρλο. Όχι, ρε, χορεύανε στο Σύνταγμα. Χορεύανε στο Σύνταγμα. Οπότε πάει η ανακρίτρια το πρωί, βλέπαν το χαρτί πάνω-πάνω. Καταγγελία του Δημότη Τάδε Πειραιά, γιατί λείπει ο Κάδος. Σοβαρό θέμα. Σοβαρό θέμα. Μέχρι να πάρει τον κλητήρα του δικηγόρου αυτό. Ξεχάσει και του πάει. Μ' άρεσε που είπε ότι μπορεί να κάνει και έρευνα που θα πάει. Ο Δέλτα Μη. Ναι, ο Δέλτα Μη. Άστο, ρε. Ναι, να πάει τι. Να πάει νησί να δουλέψει. Βουνό. Να πάει πού. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε αυτή η υπόθεση. Θα ελπίζει, Σταύρο. Δεν μπορεί να γίνει. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Άλλωστε, αν και δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στους θεσμούς, πάντα θα βρεθεί μια τρύπα. Πάντα θα βρεθεί μια τρύπα. Ειδικά εκεί στο δικαστικό. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Πραγματικά, γιατί η αστυνομία κινήθηκε γρήγορα αυτό το φορά, μπορεί να κράξεις, να κάνει όλα. Και υλικό και τα πάντα. Και υλικό και τα πάντα και το ένα και το άλλο. Λίγο με τις διαρροές είχαμε ένα θεματάκι. Άντε, Δέλτα Μη είσαι, έχουμε. Δέλτα Μη, ακόμα εδώ είσαι. Δέλτα Μη. Ξέρουμε τι βήμα έκανες εκεί, τι πήρες εκεί, ρε. Ο Δέλτα Μη έλεγες. Σε είδε η περίπολος, Δέλτα Μη. Πήγες και στο sex shop. Ναι, στο sex shop πήγες. Φάγατε μετά τα καλαμάκια. Διπλό πήρες καλαμάκι. Ναι. Πατώνεις, Δέλτα Μη. Μόνο αυτό δεν είδαμε σε διαρροή. Πατώνεις. Πώς το είναι αυτό το πατώνεις. Αυτό είναι αθηναϊκό καθαρά. Ναι. Μια φορά μου στέλνει ένας μήνυμα και καλά. Πατώνεις, κολκά. Τι είσαι φλάκα του. Πατώνεις, πατώνεις. Τι σημαίνει αυτό. Πώς είναι η προφορά τους. Εγώ το ξέρω, μου το κάνει καλά την προφορά. Είναι ρε φιλαρέκο, από ζούπερι. Από ζούπερι, βγήκε στον αέρα μια φορά. Έλα, φιλαρέκο. Πριν από δύο χρόνια για 50 του πάω στην Αθήνα, νομίζω στην Νέα Σμύρνη, ήμουν σε φιλικό σπίτι. Με το που φτάνω, κατάκοπος από το ταξίδι. Ναι, ναι, ναι. Ο φίλος λέει. Όντως κατάκοπος, θα το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί ήσουν σε μια άλλη επιχείρηση τότε που σε έστειλε με καμίλα στην Αθήνα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πες κανένα σουβλάκι, τι να πεις, όχι ρε φίλε, να το προσβάλλεις τον άνθρωπο. Όχι. Λέω θέλω. Χοιρινό λέει κοτόπουλο, λέω φέρει χοιρινό. Σουβλάκι. Δεν είπες ένα κέντρο. Ήρθε φιλογύρος. Γύρος είναι αυτό ρε. Σουβλάκι λέει. Δεν το θες, λέω βέρτο. Να το προσβάλλεις τον άνθρωπο, όχι. Όχι, όχι. Εγώ το έπαθα αυτό το πράγμα την Κυριακή και μάλιστα χειρότερα. Ήμουν στο περίπτερο, πήρα κάτι να πιω και γυρνάω και το κάνω μια καλαμάκι. Κοιτάει αυτός. Λέω, sorry, εντάξει, λέω, το κατάλαβα. Δεν πήρε καν, δεν κατάλαβε τι εννοούσα. Βασικά σκέφτηκε σουβλάκι μόνο αυτός και σου λέει στο περίπτερο είναι ηλίθια η κοπέλα, ξέρω εγώ. Νομίζω ζω. Δεν θα αναφερθούμε, Σταύρο και αγάπη. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα στην δήλωση αποχώρηση του Αλέξη Κούγια. Το διάβασε χθες. Διάβασα ότι τον τίτλο μόνο, δεν είχα χρόνο να μπω. Δεν έχει βαρεθεί να παραιτείται. Ήταν στο πλάνο και ήμασταν έτοιμοι να απογειωθούμε. Δεν έχει βαρεθεί να παραιτείται γενικά αυτός ο άνθρωπος. Θα φύγω, λέει. Ναι. Δεν θα ξανακάνω, δεν θα ξαναβγάλω ανακοίνωση. Και από το ποδόσφαιρο αποχωρώ, οριστικά. Υπό θα ξαναβγάλω ανακοίνωση. Ναι. Αυτό πρέπει να είναι, παιδιά. Μα δεν.
Δεν ξέρω. Ελπίζω... Θα φύγει όντως, το πιστεύει. Ελπίζω να μην μας το κάνει αυτό. Ελπίζω να μην μας το κάνει. Έχει θέση ημερομηνία. Τέλος χρονιάς, λέει, τελειώνω. Τέλος. Τέλος χρονιάς. 5 Μαΐου πάρτι, λοιπόν. Αποχώρησε το σκουπίδι. Για τον Τέλετιτς ότι έχει κλείσει την ΑΕΚ. ΑΕΚ. Ναι, και ότι ένας λόγος είναι και αυτός. Κάπως έτσι το έλεγε. Δεν βγάζει πολύ νόημα. Δεν ξέρω, έχει παραιτηθεί καμιά 56 φορές. Τελευταίο μήνα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Μακάρι να τη δει. Μπορεί να μπει μέσα από το στο site της Λάρισας και να έχει προσωπική δήλωση, Άλεξ Κούγια πάλι. Όπως είχε την άλλη φορά που είχε 4 θέματα, 4 προσωπικές δηλώσεις. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 για μια διπλή πρόσκληση για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό προσφορά τη Στίχημαν.gr. Γίνεται σκοτωμός κανονικά. Μακάρι, παιδιά, να είχαμε περισσότερα. Όταν λέμε πρόσκληση, εννοούμε εισιτήρια. Και να μην μπερδεύεστε. Μπερδεύτηκε ένα φίλο, αλλά είναι εισιτήρια κανονικά. Ένα διπλό εισιτήριο ουσιαστικά για το γήπεδο τη Τούμπα την Κυριακή. Είπαμε το sold out έγινε μέσα σε 2 ώρες το πρωί. Όσοι μπόρεσαν και έβγαλαν άκρη και ήταν τυχεροί με το που άνοιξε το σύστημα, εξασφάλισαν θέση στο γήπεδο της Τούμπας. Είναι από τα μάτς που και 40.000 κόσμο να μπορούσε να φιλοξενήσει η Τούμπα. Πάλι κάποιοι θα έμεναν απ' έξω. Ναι, εντάξει, αυτή πολύ... είναι η πραγματικότητα. Είναι πολύ δύσκολο. Και το πρωί, δηλαδή, οι άλλοι... έχω φίλους που ήταν από τις 8 η ώρα στη Μένη και τελικά δεν πρόλαβαν να πάρουν εισιτήριο. Γιατί ήταν στην ουρά, κόλλησε λίγο το σύστημα, τους πέταξε έξω. Είχαν διάφορα θέματα. Αλλά εντάξει, το ξέρεις ότι. Πραγματικό μέρες... ήρωα όποιο μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Και ο Στέργιος νομίζω. Μπήκα εγώ 9 παρα 10, ναι. Εσύ τι πήγες, δηλαδή. Για τον αδερφό μου. Και. 10 και 20 μπήκα στο σύστημα. Mm. Μπήκε ήδη σειρά μου. Βγάζει το χάρτη της Τούμπας. Το χάρτη εννοείς, δηλαδή. Παιδί μου, εντάξει, στην κάτοψη, να σου το πω κάτοψη. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Δεν πήγε να πει στο μπαράκι κανένα ποτό ή να πα στον τρένο να φας τίποτα. Όχι. Ναι. Αφήνει το ποντίκι πάνω στι θύρε. Είναι χωρισμένο σε κομμάτια, σου γράφει 0 διαθέσιμα, 0 διαθέσιμα. Βρήκα 2 στα χαμηλά τη θύρα 2, αλλά μέχρι να πατήσω την καρεκλίτσα είχε χαθεί και η καρεκλίτσα. Τα εισιτήρια. Εντάξει, αναμενόμενο και δεν πήραμε εισιτήρια. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Του χρόνου διαρκεία. Η συμβουλή στον αδερφό. Ναι, ισχύει αυτό. Γιατί σε κάτι τέτοιες στιγμές το σκέφτεσαι το καλοκαιρινό εκείνο. Το διαρκείας που δεν πήρες. Εντάξει. Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Μέχρι και τις 2 διεκδικείτε μια διπλή πρόσκληση. Νομίζω είναι η τελευταία ευκαιρία. Δεν νομίζω να έχουμε αύριο κάτι. Νομίζω πως όχι. Οπότε είναι η τελευταία ευκαιρία για όσους θέλετε να εξασφαλίσετε την παρουσία σας την Κυριακή στο γήπεδο. Κανονικά η ομάδα από σήμερα επιστρέφει. Έχει ξανά μια προπόνηση, μια αύριο, μια τελευταία το Σάββατο. Και την Κυριακή είναι το μάτς. Δηλαδή τώρα, αν πάρουμε λίγο την ενδεκάδα να κάνουμε έτσι μια πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή, έχουμε σίγουρα την άμυνα. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι στην άμυνα. Με Μάτος, Βιερίνια στα άκρα και Κρέσπο Βαρέλα. Δύσκολο να αλλάξει κάτι. Τι να αλλάξει. Μεσαία γραμμή, νομίζω ότι ο Μαουρίσιο θεωρείται σίγουρο. Νομίζω ότι ο Σάκο, αφού βγήκε και η πρώτη αλλαγή στο 60 εκεί πέρα, ναι, νομίζω ότι είναι και αυτό πιο σίγουρο. Στο 10. Βάζει Πέλκα ή βάζει Μπίσιβα. Εγώ βάσει τη δομή του Ολυμπιακού βλέπω Πέλκα. Ναι, αλλά βάσει τη διαχείριση, εγώ βλέπω Μπίσεσβαρ. Δεν βλέπει μπροστά σου. Αριστερά ο Μπίσεσβαρ. Αριστερά. Πάνω στο δοσίδι. Δεξιά ο Σαμπά. Και κορφή Ακπό. Τον Μπέργκα θα τον βάζει για πίεση του Κιγέρμε. Να μην έχουν επιλυτά. Καλό. Ναι. Άντε Στέργιο. Δεν αποφασίζει, Σταυρωσή. Δεν αποφασίζει. Εγώ σου λέω τα αυτονόητα. Την αλφαβήτα. Τα λε την αυτονόητα σύμφωνα με το δικό σου το σκεπτικό. Ναι. Μπορεί να είναι και σωστό. Mm. Μπορεί να είναι και λάθος. Μπορεί και λάθος. Εγώ λέω λοιπόν Μπίσεσβαρ. Εγώ θα έφασα Μικέλ Σέρτζιο Ολιβέιρα. Γιατί λέω Μικέλ τον Ολιβέιρα. Του είσαι πει καθόλου. Με Ολιβέιρα. Σκέψου πώ είσαι. Εγώ θα έφασα Ολιβέιρα. Αν και ο Σάχοφ είναι καλά, εντάξει, ό,τι και να λέμε τώρα. Ο Σάχοφ είναι πολύ καλά. Εντάξει, Ολιβέιρα μπορεί ήταν... να μπει αλλαγή. Ολιβέιρα μπορεί να μπει αλλαγή. Όπω και να πάει το μα. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι θα παίξει ο Πάοκ με Μπίσεσβαρ στο 10, Ελκαντουρί στα αριστερά, Ζαμπά στα δεξιά και Ακπόμ στην κορυφή. Μπίσεσβαρ 10 είπε. Ναι. Στον πάγκο θα είναι σίγουρα ο Ίγκασον. Έδειξε ότι αν χρειαστεί είναι μια χαρά. Και γιατί να μην είναι ο Τόσκα που είναι και αριστερό μπακ και στόπερ. Δεν θα αφήσει εκτός τον Ίγκασον. Γιατί? Γιατί σε καλή κατάσταση είναι και αυτός. Παίρνει το Γιαννούλη. Επειδή εγώ ήμουν στο αεροπλάνο και τους έβλεπα. Ναι. Γιατί ταξίδεψε με τη γραμμή η ομάδα. Ναι. Δεν είχε τσάρτερ χθες. Ναι, ναι. Όλα αυτά τα παιδιά.
ο Σέρτζιο Ολιβέιρα έχει να μιλήσει με κόσμο, κοινή γλώσσα. Ναι, ναι. Είναι πιο εύκολο ψωμί. Ο Ίγκασον είναι λίγο απόμακρος ακόμα. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις αυτό το παιδί εύκολα στο γκρουπ σε τέτοιο παιχνίδι. Ναι. Έτσι λέω εγώ, έτσι όπως τον είδα, όπως στεκότανε. Και ο Τόσκα κάνει νομίζω. Μπορεί να είναι υπερβολή, αλλά το καλύτερο παιχνίδι στον ΠΑΟΚ, νομίζω χθες. Ναι, γιατί ήταν έπαιξε στόπερ. Ναι. Πρώτη φορά έπαιξε 90 λεπτά στόπερ. Πολύ θετικό. Γιατί είναι στόπερ. Εάν η ενδεκάδα είναι αυτή που είπα εγώ. Για μένα τόσο είναι στόπερ. Ναι. Εάν η ενδεκάδα είναι αυτή που είπα εγώ, που νομίζω αυτή θα είναι, παιδιά. Δεν θα είναι αυτή. Στον ΠΑΟΚ θα είναι ο Ρέι, ο Γιαννούλης, ο Ίγκασον, ο Ολιβέρα, ο Πέλκας, ο Λιμιός και ο Σφιντέρσκι. Έχει πάει εσύ σε άλλο επίπεδο. Βγάζει αποστολή. Κανονικά αποστολή. Αν χρειαστεί στα πλάγια αλλαγή, θα μπει ο Γιαννούλης, θα πάει ο Βιερίνια στα δεξιά. Εντάξει. Ο Ίγκασον θα είναι το backup για Κρέσπο και Βαρέλα. Ο Ολιβέρα θα είναι stand-by για τα χαφ. Ο Πέλκας, ο Λιμιός να αλλάξει τις πτέρυγες και ο Σφιτέρσκι. Αυτή. Και θα σε σοκάρω τώρα, ο Κάνης ήταν εκτός. Έχεις αφήσει εκτός και το Μίτσι, δηλαδή. Έξω Μίτσι, ναι. Δεν μου άρεσε χθες. Δεν είναι καλά, ρε. Δεν είναι καλά. Για τη δουλειά μας που ήρθε, ανταποκρίνεται εσύ. Σε σημαντικό βαθμό. Ήρθε για να βοηθήσει το ροτέζο, δεν έρχεται να κάνει διαφορά. Ναι, δεν έχει παίξει και τόσο. Ναι, απλά ο προβληματισμός είναι για το 1,5 χρόνο δανεισμού. Τέλος πάντων, το δούμε σε διάρκεια. Σήμερα κλείνει και η πρώτη μέρα του κυπέλου στις 5 εργοτέλης Αστέρα Τρίπολης. Αν μου πεις, θα δεις και αυτό το μάτς. Θα σου ευχαριστώ. Το εργοτέλης Αστέρα Τρίπολης. Όχι, θα παίξω. Έβγαλα ένα σεβαστό ποσό από τα 2 γκολ χθες. Τον Ολυμπιακό του δίνει γκολ 2-45 και ήταν στο 12-1-1. Ναι. Το δικό μας το γκολ βρώμησε, λες φάση δεν έχουν κάνει αυτοί, 1-0 εμείς, μπλα μπλα μπλα. Καταφέραμε, κάναμε τις δύο γκέλες, βγήκε γκολ και over. Οπότε πληρωθήκαμε αυτά και θα επενδύσουμε το συγκεκριμένο ποσό στα δύο σημερινά. Δηλαδή. Διπλό Αστέρα Τρίπολης. Mm-hmm. Ωραία. Ατρώμε το ΣΑΕΚ. Ατρώμε το ΣΑΕΚ. Είναι ένα θεματάκι. Ατρώμε το ΣΑΕΚ. 3-30 φίλε στη στοίχημα. 3-10 το Χ, 2-65 το διπλό. Το γκολ γκολ. Και το διπλό της Τρίπολης 2-35 το δίνει. Μια χαρά. Το γκολ γκολ 2-10 στο ατρώμε το ΣΑΕΚ. 2-35 και 2-10. Επί 2-10. Ναι. Πάμε στα 5 φράγκα. Ωραία. Ναι, όμορφο. Ναι. Όμορφο. Ξέρω ότι θα διαφωνήσεις, Σταύρο, αλλά πόσος με νοιάζει. Εάν καταφέρει η ΑΕΚ να περάσει τον Ατρόμητο, που τη βλέπω πολύ κλωμή την ΑΕΚ, θα ήθελα έτσι Μανώλο Χιμένεθ μια διπλή αναμέτρηση. Γιατί. Έτσι. Ας παίξει ΑΕΚ Ολυμπιακός, το δούμε το τελικό πάλι. Σωστό και αυτό. Εγώ θέλω ΑΕΚ. Αλλά γενικότερα μια συνάντηση με Μανώλο και ΑΕΚ θέλω. Θέλω ΑΕΚ στο BCL. Εγώ θέλω ένα ΠΑΟΚ Τρίπολη στον ημιτελικό, Ολυμπιακός Ατρόμητος τα δύο παιχνίδια. ΠΑΟΚ Τρίπολη σίγουρος. Και τελικό ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Και εκεί θα δώσω την άδεια στα παιδιά να παίξουν όλα. Έτσι. Παίξτε. Δεν θα παίξω. Παίξτε. Όχι, δεν θα παίξουν. Θα παίξουν. Θα το αποφασίσω τώρα σε λίγο. Θα βγω στο διάλειμμα και θα το αποφασίσω. Δώσε κατευθείαν στο διάλειμμα. Να πούμε τους χορηγούς λίγο. Μαζί μας είναι το Alter Ego. Αν δεν κάνει βήματα για όλα τα γούστα. Μπουφανάρα έχω πάρει. Την είδατε? Ναι. Τον χρήστε, τον είδε που συνέβη. Και χθες μιλούσα. Να σου πω κάτι. Έχει ξεχωριστεί ντουλάπα στο σπίτι για τα μπουφάν. Καλά σου λέει. Πιάνε έναν όγκο. Εντάξει, μπουφάν είναι. 26 μπουφάν έχει. Τι κάνει. Με τα παπούτσια έχω ρεκόρ. Πόσα παπούτσια έχει? 42. Άσε με ρε. Αλήθεια. Αυτή δεν πήραμε ντουλάπα για τα βάζω. Και τα 35 είναι Nike Air. Έχεις και ξεχωριστό δωμάτιο όπως έχεις πούμε οι άλλοι στο Sex and the City. Έχω και ξεχωριστό δωμάτιο και την ντουλάπα την έβαλα και στο σαλόνι. Δεν συμβαίνουν φοβερά πράγματα, παιδιά, πραγματικά. Ναι, alter ego λοιπόν. Γι' αυτό αν έχουμε ένα σπίτι 120 τετραγωνικά, αν είναι εύκολο. Ναι. Γιατί είναι 95 το δικό μου. Έλα, μια χαρά πολύ έτσι. Πάλι θα θες αλλαγές. Εκεί γύρω θέλω. Ωραία, φύγεις από αυτό και θα σου πούμε αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ. Και εσύ πού θα πας? Στο δικό σου σου λέω, πάνε εσύ στο 120. Φύγε. Με διώξω το σπίτι. Με διώξω το σπίτι. Εύκολα. Με την αγάπη. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια, για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Αλλά στα Alter Ego βρίσκεται από σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, μέχρι ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12.
ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterego-fashion.gr για να μπείτε και να δείτε ό,τι υπάρχει. Μαζί μας είναι και τα Naxus. Στο nax.gr βρίσκεται όλη την ανδρική συλλογή με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και στα καταστήματα φυσικά πάρα πολλές επιλογές. Ένα κατάστημα στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ένα στο Mediterranean Cosmos, πάρα πολλά στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο. Και κατάστημα και στο Λευθέρως Βενιζέλος, πάρα πολλές επιλογές και εκεί και με πολύ καλές τιμές. Σας είπαμε για τη Στοίχημαν, τα ποσοστά για τους σημερινούς αγώνες κυπέλου. Ειδικά στο ατρόμητο ΣΑΕΚ υπάρχει και μηδενική κανιώτα. 3-30 ο Άσος, 3-10 το Χ, 2-65 το διπλό. Και είναι και, φαίνεται να είναι και καλό το διπλό του Αστέρα Τρίπολης στον Εργοτέλης το 2-30. Πέρα από αυτά τα παιχνίδια υπάρχουν και σήμερα πάρα πολλά παιχνίδια να στοιχηματίσετε σε όλα τα αθλήματα. Στα μεγάλα πρωταθλήματα η Στοίχημαν προσφέρει και live stream, 24 ώρες υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη. Και υπάρχει φυσικά και το online καζίνο της Στοίχημαν στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, όπου και να βρίσκεστε. Όλα τα κλασικά παιχνίδια και όχι μόνο, ρουλέτα, blackjack, slot με πολύ μεγάλα jackpot και πολύ μεγάλες συγκινήσεις στο online καζίνο της Στοίχημαν. Εάν θέλετε να γίνετε μπαρίστα, να παρακολουθήσετε σεμινάρια στα τουριστικά ή σεμινάρια στην πληροφορική, η επιλογή είναι μία, Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Για όσους θέλουν να γίνουν experts στην πληροφορική και απαραίτητοι στην αγορά εργασίας, παρακολουθούν σεμινάρια στην πληροφορική, σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και αποκτάτε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-22-29-62 και στο datalabs.edu.gr. Και φυσικά μαζί μας είναι το Ritz Casino με τον Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Αύριο και μεθαύριο οι δύο επόμενες παραστάσεις έχουν μείνει κάποια λίγα εισιτήρια. Κάντε λοιπόν μια προσπάθεια, ακόμα και αν θέλετε να παρακολουθήσετε τον Τάκη Ζαχαράτου σε κάποια από τις επόμενες παραστάσεις. Θυμίζω είναι μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία που θα εμφανίζεται ο Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει και τρίτη παράταση. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public, τελεφωνικά στο 217-234-567 και πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Τελευταίο διάλειμμα και πανερχόμαστε. Εδώ είμαστε τελευταίο τέταρτο στο σημερινό ΠΑΟΚ 24, πρώτο τελευταίο της εβδομάδας. Έχετε ακόμα 10 λεπτάκια σίγουρα για να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση ή αλλιώς δύο εισιτήρια. Θα δώσουμε πακέτο από τη Στοίχημαν για το ντέρμπι της Κυριακής FM και ενώ πάω ονοματεπώνυμο στο 545-26. Είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή σας. Μακάρι να είχαμε παιδιά περισσότερα. Θα ήταν πάρα πολύ καλό και για εμάς και για εσάς. Αλλά δυστυχώς έχουμε δύο τελευταία προσφορά από τη Στοίχημαν. Ένας τυχερός ή τυχερή μαζί με κάποιον φίλο-φίλη θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της Κυριακής. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Ραφαήλ να μας πει λίγο τι έγινε και χθες, να μας πει και για την κλήρωση, να μας τα πει όλα. Ραφαήλ, καλησπέρα. Ράφα, πού είσαι, Ράφα. Καλησπέρα. Α, και Σταύρο σήμερα. Η έκπληξη της ημέρας ήταν. Ραφαήλ, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση ότι ο προπονητής, ο αντίπαλος χθες είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα κλικ πάνω από τον Ολυμπιακό. Ναι. Είναι ένα κλικ όντως πάνω από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Ρωτήθηκε κυρίως γιατί έπαιξε για την Κυριακή πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και τώρα έχει και το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ναι, νομίζω ότι τη δεδομένη στιγμή και με βάση τις αλλαγές ο ΠΑΟΚ φαίνεται να είναι σε καλύτερο φεγγάρι. Αντιμέτωπος ότι ο Ολυμπιακός τελικά η αποχώρηση του Μπέμε από το ελληνικό πρωτάθλημα και άδειξη του Αλεξίευ μάλλον αποδυνάμωσε τον Ολυμπιακό αντί τον ενισχύσει. Τους μπέρδεψε λίγο. Ο Αλεξίευ έχει ένα θεματάκι, το ξέρουμε δηλαδή. Λέει τα ποσοστά του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια στην υποδοχή είναι σχεδόν τραγικά και χάνει συνεχώς σετ Ολυμπιακός εδώ στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία τέθηκε με 3-1 από την Μπουργκάζ του Τσίκοφ. Μάλιστα. Γιατί μακάρι να συνεχιστεί αυτή η πτώση του Ολυμπιακού και άνοδος του ΠΑΟΚ εν ώψη και των παιχνιδιών στα play-off. Έχουμε να πούμε κάτι, Ραφαήλ, για το χθεσινό παιχνίδι. Δεν εντυπωσίασε ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Πήρε βέβαια την νίκη πρόκριση με 3-1 που ήταν και το ζητούμενο, αλλά νομίζω ότι ο Σάκης Ψάρας έδωσε απαντήσεις μετά το τέλος του μάτς γιατί συμβαίνει αυτό. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ουσία σε ένα στάδιο προετοιμασίας όπου το περισσότερο βάρος ρίχνεται στην δουλειά, στην προπόνηση και κοιτάζει δηλαδή κυρίως να πάρει τα αποτελέσματα και σε δεύτερο βαθμό φυσικά να υπάρχει καλή εμφάνιση.
Νομίζω ότι πάλι επανέλαβε αυτό το ότι όποιος και να παίζει θέλει να δίνει το 100%, όποιον και να βάζει δηλαδή στο γήπεδο. Φάνηκε από τις αλλαγές που έκανε στο τέλος και με τον Μπούτο και με τον Καπετανίδη. Έβαλε και τον Σαφράνοβιτς κάποια στιγμή στο παιχνίδι όταν είδε ότι ο Γκόρσανιουκ δεν μπορούσε να αποδώσει καλά. Πάντως ήταν αρκετά ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του. Με τον Τσούρις τι γίνεται? Ο Τζούριτς χθες είχε πυρετό τις τελευταίες μέρες, επομένως δεν θα μπορούσε να παίξει, αλλά τις προηγούμενες μέρες ήταν στον πάγκο. Ο Σάκης Ψάρας λέει ότι όλοι οι παίχτες θα είναι έτοιμοι και ατομικά και ομαδικά όταν χρειάζεται. Που σημαίνει δηλαδή ότι αναφέρεται σε όλους τους παίχτες. Ναι, δηλαδή παρά τον Ολλανδό ο Τζούριτς μένει κανονικά κτλ. Ναι, κανονικά. Οι μεταγραφές έχουν ήδη ολοκληρωθεί έτσι, αλλιώς επομένως δεν μπορούν να γίνουν άλλες προσταφαιρέσεις. Ο Τσούριτς μένει τώρα πίσω από τον Club Bike σαν δεύτερος διαγώνιος. Δεν ξέρω φυσικά αν μπορέσει να ανεβάσει τόσο πολύ την απόδοσή του ώστε να διεκδικήσει ξανά θέση βασικού. Έχει βέβαια στο παρελθόν αγωνιστεί και σαν κεντρικός, δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει και εκεί πέρα ο Ψάρας. Βέβαια το δίδυμο Όκολης Τακουρίδη δείχνει αρκετά δυνατό το τελευταίο διάστημα. Επομένως νομίζω ότι περιμένουμε να το δούμε τον Τζούριτς, να δούμε και σε τι κατάσταση είναι, γιατί έχει καιρό να αγωνιστεί. Ωραία. Και Ραφαήλ, τώρα έγινε, είπαμε, η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ έπεσε με τον Παναθηναϊκό. Ναι, 20 Φεβρουαρίου θα είναι η νοκάουτ αναμέτρηση στο Παλατάκι. Ωραία. Πάλι τυχερός ο ΠΑΟΚ από την άποψη μέσα εισαγωγικά ότι έχει το δεύτερο μάτς και αυτό στην έδρα του. Και φυσικά θέλει να πάει στην Ιερά Πέτρα σε 2 μήνες στα μέσα Απριλίου για να υπερασπιστεί τον τίτλο του, τον οποίο είχε κερδίσει πέρσι στη Ρόδο, χωρίς μεγάλο ζευγάρι κλήρωση των 8. Ο Ολυμπιακός κατά πάσα πιθανότητα θα ταξιδέψει στην Αλεξανδρούπολη, γιατί υπάρχει ακόμα μια εκκρεμότητα από τη φάση στο 16 ανάμεσα στον Έσορ και στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Ο Ηρακλής θα παίξει την Ρόδο με την τοπική ομάδα και ο Φοίνικας Σύρου μέσα στην Πολύχνη. Άρα μάλλον πάμε για ένα Final Four, ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, Ηρακλή και Φοίνικας Σύρου. Αυτό θα είναι το κλασικό Σαββατοκύριακο με αγώνες ημιτελικούς, τελικούς και κάπως έτσι. Ναι. Ναι, στην Ιερά Πέτρα θα γίνει στην Κρήτη στα μέσα Απριλίου. Εντάξει, τώρα θα αρχίσει η συζήτηση μετά γιατί έχει εισιτήρια πάλι, ναι. Η μεγάλη συζήτηση. Οπότε προς το παρόν γίνουν οι 8 και θα δούμε μετά τα υπόλοιπα. Ναι. Ωραία. Κατάλαβα. Εντάξει, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε καλή και αύριο παιδιά, έτσι, και το Σαββατοκύριακο. Θα πάμε λίγο γρήγορα στον Νίκο να μας πει μια μέρα πριν την κλήρωση την αίσθησή του για την κλήρωση του FIBA Champions League. Αύριο στη μία είναι η κλήρωση. Στη Γενέβη και από ό,τι διαβάζω θα είναι εκεί από πλευράς ΠΑΟΚ ο Τέλης Ζουνατζίδης. Η κλήρωση θα βγει ζωντανά και από το Facebook του ΠΑΟΚ, οπότε θα την ακούσουμε και εδώ πέρα, μία η ώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει τρεις πιθανές αντιπάλους. Η μία είναι η ΑΕΚ, η άλλη είναι η Μούρθια και η άλλη είναι η Βίρτους Μπολόνια. Με ΑΕΚ είμαι. Και εγώ με ΑΕΚ είμαι. Χωρίς να ξέρω σε τι κατάσταση είναι και η Μούρθια και η Μπολόνια. Ναι. Δεν η Μούρθια παλεύεται, η Μπολόνια δύσκολα. ΑΕΚ, αφού εσύ πας στον αέρα κανονικά. Οι πρώτοι αγώνες είναι 26-27 Μαρτίου και η επαναληπτική είναι 2-3 Απριλίου. Κάτσε να μας πει ο Νίκος, αν συμφωνεί ότι η ΑΕΚ είναι πιο βατός από τους τρεις. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Τι λες εσύ, συμφωνείς με εμάς για ΑΕΚ? Όχι. 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 Αν το δει κανείς από πλευράς καθαρά αγωνιστικής, η Μούρθια, παρότι παίζει στην Ισπανία και όπως θα το κάνουμε όταν παίζει μια ισπανική ομάδα με μια ελληνική, εννοείται ότι υπάρχει απόσταση ποιοτική. Δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά στην Ισπανία μέχρι τώρα. Δηλαδή είναι στις τελευταίες θέσεις. Παρότι στον όμιλό της έχει κάνει τρομερή δουλειά και νομίζω πέρασε με 13-1 ως πρώτη. Η ΑΕΚ χθες έκανε ό,τι μπορούσε πραγματικά για να μην βγει πρώτη με την Adverb, γιατί αν έχανε θα ήταν δεύτερη, αλλά το παλικάρι της Adverb, ένας Αμερικανός στο τέλος, αφού το γύρισαν οι Βέλγοι από τους 18 και τους 19 πόντους, πήγε τράκαρε πάνω στον Γκρίφιν και έχασε την επίθεση και έτσι κέρδισε ένα πόντο και βγήκε πρώτη. Και η Virtus Bologna είναι μια ομάδα, εμένα αυτό μου αρέσει πιο πολύ, να δω ένα Virtus Bologna PAOK, γιατί η Bologna είναι μια, εντάξει, από τις καλύτερες και πιο σημαντικές μπασκετούπολες της Ευρώπης. Το γήπεδό τους είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο στα Ασπρόμαυρα που σχεδόν πάντα είναι γεμάτο και έχουν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Το κακό με τη Virtus Bologna είναι ότι είναι μαζί με τη Χάπολη Ιερουσαλήμ μία από τις δύο ομάδες που είναι φαβορή για να κάνουν το Final Four. Κάτι που σημαίνει ότι θα έχουν μία, τέλος πάντων, εύνοια, να το πω έτσι, όσον αφορά την πρόκριση σε επόμενες φάσεις. Θα το δούμε, οκ, okay, αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ.
η κλήρωση γίνεται αύριο στη Μία, στα γραφεία της FIBA στη Γενέβη. Εκεί θα είναι ο Τέλης Ζουνατζίδης, θα εκπροσωπήσει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αύριο ο ΠΑΟΚ θα μάθει αντίπαλος στους 16 και θα γίνουν γνωστά και τα ζευγάρια των προημιτελικών. Δηλαδή θα ξέρουν από αύριο οι ομάδες, όποια περάσει από τη φάση των 16, το ζευγάρι των ομάδων θα βγει μπροστά της στους 8. Το πρώτο παιχνίδι γίνεται στην έδρα του ΠΑΟΚ, το δεύτερο γίνεται στην έδρα της αντίπαλης ομάδας και όπως θυμόμαστε και από πέρσι και από πρόπερσι, ισχύει η διαδικασία της διαφοράς πόντων. Δηλαδή η κάθε ομάδα μετά το πρώτο αποτέλεσμα καλείται να καλύψει τη διαφορά για να είναι αυτή που θα περάσει. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι και οι τρεις αντίπαλοι είναι ομάδες οι οποίες ο καλός ΠΑΟΚ μπορεί να διεκδικήσει την πρόκληση, και η Μούρθια και η Βίλης Μπολόνια και η ΑΕΚ. Ωστόσο, έτσι όπως είναι η κατάσταση των ΠΑΟΚ τώρα που μιλάμε, 5-6 Μαρτίου το πρώτο ματς, 12-13 το δεύτερο, δεν μπορώ να πω με σιγουριά το πώς θα είναι τότε η ομάδα. Προφανώς και μετά το τέλος των υποχρεώσεων στην Ευρώπη, στη φάση των ομίλων, το μυαλό όλων είναι στο μάτι με την Κίμη και είναι απόλυτα φυσιολογικό την ερχόμενη Τετάρτη. Χθες έγινε για το καθιερωμένο γεύμα, το καθιερωμένο δείπνο που παραθέτει στην ομάδα κάθε χρόνο ο σύμβουλος της ΚΑΕ, ο κ. Καραμπέρης. Ήταν όλη η ομάδα εκεί, το προπονητικό επιτελείο, η διοίκηση. Ένα έτσι δείγμα συσπήρωσης με το μυαλό όλων πια στο μάτι της ερχόμενης Τετάρτης στην έδρα της Κίμης. Η ομάδα ουσιαστικά από σήμερα θα ξεκινήσει μια προετοιμασία σιγά σιγά για αυτό το μάτς. Μην ξεχνάμε ότι το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει αγωνιστική δράση λόγω του διημέρου του All-Star Game που γίνεται στο Παλέ. Χθες όπως έγινε γνωστό ήταν εκεί και ο Χάτσερ που θα πάρει τη θέση του Ρίον Μπράουν, του Προμηθέα. Νομίζω ήταν και λίγο άδικο να μην είναι ο Χάτσερ. Νομίζω είναι πιο φορματισμένος παίκτης στο πρωτάθλημα τον τελευταίο μήνα. Τέλος πάντων, θα πάρει τη θέση του Μπράουν και θα είναι εκεί. Να δούμε αν θα είναι ο Γκος σίγουρα, γιατί ο Γκος έχει ένα θέμα με τον Αστράγαλο. Θα το δούμε, αν θα δώσει κανονικά το παρόν. Να μην πάει, Νίκο. Δεν πειράζει. Να σου πω την αλήθεια. Δεν θα λείψει κιόλας. Εντάξει, okay. Για το All-Star Game. Είναι να παίξει στο διαγωνισμό των τριπώντων. Από ό,τι είδα, θα είναι κανονικά μάλλον, γιατί έβλεπα κάτι post που έκανε χθες και με τον. Και με τον Γκίστ, ναι, που έχουν μια εξαιρετική σχέση από παλιά. Οπότε λογικά θα είναι και θα είναι ο Γκος, ο Κόνιαρης, ο Χρυσικόπουλος και ο Χάτσελ πια για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τριήμερο του All-Star Game που ξεκινάει από αύριο. Σάββατο και Κυριακή είναι έτσι, τα περισσότερα events εκεί και με τα παιχνίδια και με τους διαγωνισμούς και με όλα τα άλλα τα οποία έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι του ΕΣΑΚΕ για αυτό το τριήμερο. Αν δεν πάει ο Φιλ Γκος, θα στείλουμε τον Σταύρο Κόλκα, γνωστός στα τρίποντα. Ασάλιωτα. Πόσα, 25 είναι τα... Έβλεπα Λάρι Μπέρκθες που είχε χάσει ένα. Θυμάμαι και το βίντεο, Σταύρο. Τι? Από το live βίντεο που με τα τρίποντα τελικά είχε δει το ένα. Το έκανε για suspense, ρε. Τα έχει όλα. Ήθελε να κρατήσει τον κόσμο να μείνει μέχρι το τέλος στο βίντεο. Σωστά. Αν μας ακούει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στέλνουμε Σταύρο Κόλκα από τα 25 σουτ. Λέω εγώ τα 20 το έχεις. Τελευταίο βάλεσα ένα, ήταν της ειδικάδας, λέω το βαφτισμιού μου, φέρε μου μία, ρε. Και πάει ασάλιωτο και δεν βάλεσα, δεν θέλω ποτέ. Όταν έχεις κάτω σε κατώ στο κύριο. Αυτά, άντε, παίξτε τώρα. Το πεις κι άνετο, σου τσιφτιλίζω. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά, καλή συνέχεια. Περισσότερα αύριο με την κλήρωση. Έτσι, μία η ώρα είναι, οπότε θα έχουμε και την ανάλυση του αντιπάλου. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Λοιπόν, βγήκε και η επίσημη ανακοίνωση για την ανανέωση του Τσαγουσί. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση του Τσαγουσί. Το θέμα που αποκαλύψαμε στο ΠΑΟΚ 24, γιατί δεν λες αυτά. Περίμενα, το διαβάζω να αρχίσω να το πω. Του Μάρια Τσαγουσί μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Το γράψαμε προχθές στο ΠΑΟΚ 24. Ο παίκτης ανανέωσε μέχρι και το 2022. Μετά τον Λίρατζι, νομίζω είναι η δεύτερη πολύ μεγάλη ανανέωση για τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει και ένα βιογραφικό στο ΠΑΟΚ FC και φωτογραφία με τον Μάκη τον Κογκάτση και τον Βαγγέλη τον Πουλιοτόπουλο. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση, γιατί γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν, κάτσε λίγο να μαζέψω τα μηνύματα. Μη στέλνετε άλλο. Λοιπόν, μαζί μας είναι το Alter Ego,
Ανδρικά ειδήματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσει την ημέρα του γάμου σας. Και στα Alter Ego βρίσκεται από κοστούμια, σακάκια και παπούτσια μέχρι. Εγώ να ξεχωρίσει την ημέρα του γάμου σου. Εγώ δεν θα πάω στα Alter Ego. Έλα, γεια! Λοιπόν, κάλτσε όλε και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα. Ένα στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12. Ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36. Και alterecofashion.gr. Για να μπείτε και να δείτε ό,τι υπάρχει. Και μαζί μας είναι και τα NAC Shoes. Όλη την ειδική συλλογή τη βρίσκεται στο NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα stock που είναι και πάρα πολλά ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο της πόλης. Και κατάστημα υπάρχει και στο Ελευθερωμένη Ζέλο. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα ήταν και οι Πετροφές Αβραμόγλου, τις οποίες θα βρείτε Αγίου Μινά με Κατούνι στην Πλατεία Εμπορίου. Όλες οι υπερτροφές για να είναι θωρακισμένος ο οργανισμός σας. Σε μια περίοδο που είναι λίγο δύσκολη, με ιώσεις να κυκλοφορούν ισπανικές, γαλλικές, ιταλικές, ρώσικες, δεν ξέρω τι άλλο κυκλοφορεί, εντάξει. Θωρακίστε λοιπόν τον οργανισμό σας με υπερτροφές Αβραμόγλου, μεταξύ άλλων απευθείας στον Αμαζόνιο Νόνι, ο βασιλιάς των αντιοξειδωτικών, ροντιόλα ροζέα για ευτυχισμένες νύχτες, ζεόλυθος για αποτοξίνωση από βαρέα μέταλλα και ραδιενέργεια. Και στον Αβραμόγλου θα βρείτε όλες τις πηγές, όλα τα βότανα. Με την πηγή των βοτάνων, φυτοσλιμ, λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα. Όλα τα προϊόντα του Αβραμόγλου είναι σε συνεργασία με διατροφολόγο, ιρδολόγο και υγειονολόγο. Μαζί μας ήταν και σήμερα το Ρίτσι Καζίνο με τον Τάκη Ζαχαράτο. Κλείστε εγκαίρως στα εισιτήριά σας. Μέχρι 24 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή, θα εμφανίζεται ο κορυφαίος Έλληνας σόουμαν στο θέατρο Βεργίνα. Αύριο Παρασκευή, μεθαύριο Σάββατο, οι δύο επόμενες παραστάσεις. Εισιτήρια από το καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public, διαδικτυακά. Στο ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-23456-7, πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Η ώρα είναι ώρα φαγητού, οπότε το θεϊκό πιστοπολείο είναι η κορυφαία επιλογή, είτε αν θέλετε να φάτε κάτι στο κέντρο, είτε να εκμεταλλευτείτε το delivery του θεϊκών που εξυπηρετεί ανατολικά έως και την Τούμπα, δυτικά έως το σταθμό του ΟΣΕ. Το θεϊκό μισθοπωλείο και ένας πραγματικά υπέροχος χώρος για να φάτε εκεί βρίσκεται στην Αγγελάκη 10, σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρους Βόλου. Το νούμερο για delivery είναι 2310-221-321. Πραγματικά πολύ μεγάλες μερίδες, τεράστια σάντουιτς με 2,5 μόλις ευρώ. Δωρεάν αλυφές για όλα τα σάντουιτς και προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα, άλλη μία δώρο. Λοιπόν, αγάπη, μηνύματα πολλά, θέλω να μου πεις ένα νούμερο από το 1, από το 1 μέχρι, να δω λίγο, μέχρι 1, μέχρι το 69. Το 69, Στέργιο. Λοιπόν, το 36. Το 36, λοιπόν, είναι ο φίλος ο Γιώργος Σταμολάμπρος. Το κινητό τελειώνει σε 5.61, έστειλε το μήνυμά του στις 12.59. Σταμολάμπρος Γιώργος κερδίζει το διπλό εισιτήριο. Προσφορά της Στίχημαν, θα ενημερωθεί στα επόμενα λεπτά από τη Μαριλίζ για το πώς θα παραλάβει τα εισιτήριά του. Αυτά από μας. Θα μείνετε στο Λίμπερο 107.4. Ακολουθεί το ανάλυση των Bayer Press, Σταύρος Κόλκας, Αντώνη Τσακαλέας και όλα τα παιδιά του team με πολλά ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα από το ελληνικό αλλά και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.